Με κοιτάει, την κοιτώ. Άστρα και εσύ, τη ρωτώ. Αυτό ήταν. Συντονιστήκαμε. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το BMW 218i Active Tourer. Έχει χώρο για κάθε σας επιθυμία. Κάναμε αρχή με το ποίημα «Η Ενεράδα» του Βασίλη Μιχαηλίδη. Απήγγειλε ο Γιώργος Μουαΐμης. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελπής Γεωργίου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ΓΕΣΥ. Καλημερίζουμε δύο μέλη της Επιτροπής Υγείας. Από μέρος του ΔΥΣ είναι ο κύριος Νουρής, από μέρος του ΔΥΚΟ ο κύριος Μαρίνος Μουσιούτας. Κύριοι, καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να ξεκινήσω, καλημέρα κύριε Μουσιούτα, να ξεκινήσω με τον κύριο Νουρή. Νομίζω όλοι μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό και να το αποδεχτούμε ότι ίσως η Παρασκευή να είναι... μπορεί να χαρακτηριστεί ορόσημο ιστορική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί θα έχουμε την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων, το ΓΕΣΥ, την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Δεν ξέρω κύριε Νουρή, προηγήθηκε το διάστημα αυτό έτσι ένας έντονος διάλογος? Είχαμε και το Twitter του Υπουργού Υγείας για Ιούδες και τα λοιπά. Χθες δεν ξέρω γιατί ήταν έτσι αυτή η ένταση. Χθες έληξε η προθεσμία, κανένας δεν κατέθεσε καμιά τροπολογία. Πώς το σχολιάζετε σε αυτό, κύριε? Και ακόμα οι συζητήσεις χθες στις τηλεοράσεις ήταν σε έντονο ύφος. Γιατί, κύριε Νουρή? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ακόμη το γιατί. Κοιτάξτε, οι συζητήσεις ήταν έντονες όλο αυτό το διάστημα, γιατί πολύ απλά έγινε μια τεράστια προσπάθεια να φτάσουμε σε αυτή την Παρασκευή, που πολύ σωστά έχετε πει ενδεχόμενα είναι μια από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής που θα σημειωθούν και θα μείνουν στο καλεμπάρι της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ημερομηνία στην οποία θεσμοθετούμε πλέον και ανοίγουμε το δρόμο για εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όμως είναι γεγονός ότι προηγήθηκαν πολλά και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και πολύ περισσότερα και μετά την ψήφιση, γιατί ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέτερλα, ούτε για την εφαρμογή. Είναι η αρχή για πολλά δύσκολα πράγματα. Ακριβώς, ούτε για τη διεκπαιρέωση πολλών εκκρεμωτήτων όσον αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Δεν είμαι εξ εκείνων που συμμερίζομαι τους υψηλούς τόνους, όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξε ένα παρασκήνιο, κάποια θέματα βγήκαν στο προσκήνιο και αναφέρομαι στην πρόθεση κομμάτων, ιδιαίτερα μετά την συνεδρία της 1ης Ιουνίου, στην οποία είχε συμφωνηθεί ως συμφωνία κυρίων η μη κατάθεση οποιασδήποτε τροπολογίας. Στη συνέχεια κολλάφτηκαν ανάλογες πρωτοβουλίες, υπήρξε αντίδραση και από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας για την Υπουργού Υγείας, αλλά και από μέρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Θεωρώ ότι αντιμετωπίστηκε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο κίνδυνος να υπάρξουν προσπάθειες ακροτηριασμού της πρότασης, γιατί ουσιαστικά και πραγματικά οι άνοιες ήταν κάποιες από τις τροπολογίες οι οποίες ακούστηκαν ότι βρίσκονται στα σκαριά. Θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας στο ΓΕΣΥ. Τέλος, καλό, όλα καλά μέχρι τώρα. Θέλω να ελπίζω ότι την Παρασκευή θα πάμε ομόγνωμοι και ομόθυμοι για να ψηφίσουμε μια τεράστια κοινωνική μεταρρύθμιση, η οποία θέλω ευθύς εξ αρχής να πω ότι δεν απηχεί και δεν είναι επιτυχία μόνο της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Μπορεί να το φέρνει αυτή η εκτελεστική εξουσία, αλλά θεωρώ προσωπικά ότι με τη συμβολή όλων των κομμάτων στο επίπεδο της Επιτροπής Υγείας τουλάχιστον έγινε κατορθωτό και θέλω να ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή να ψηφίσουμε μια κοινωνική μεταρρύθμιση για όλους τους πολίτες, για τους ασθενείς αυτού του τόπου. Θα έρθω σε λίγο και στον κύριο Μουσιούτα. Απλώς, ίσως επειδή έχουν θυχτεί και πολλά συμφέροντα, διότι ακούστηκαν αρκετά, ακόμη και το όνομα του δικού σας, μόνο το όνομα του δικού σας πρόεδρου, ενώ το κύριο Αβεροφυνοφύτου ήταν και αυτός έτοιμος να πάει με μια τροπολογία που είχε να κάνει με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τελικά, βέβαια, δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να έγινε πολύ παρασκήνιο για αυτό το θέμα. Θέλω με πολύ ειλικρίνεια να σας βεβαιώσω αυτά που ξέρω και όχι αυτά που δεν ξέρω. Και αυτά που ξέρω είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος του εδώ και εβδομάδες, από την ημέρα ουσιαστικά που έγινε η συμφωνία στο Προεδρικό τον περασμένο Σεπτέμβρη, είχαμε δηλώσει ότι είμαστε στοχοπροσιλωμένοι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Το αποδείξαμε έμπραχτα στο επίπεδο της Επιτροπής Υγείας. Είναι επίσης γνωστό, κυρία Γεωργίου, ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπήρξαν
διαφορετικές φωνές όσον αφορά την φυσιογνωμία, αν θέλετε, του προτινόμενου νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ. Όμως από την ώρα που μορφοποιήθηκε η συγκεκριμένη δομή και κατατέθηκαν τα νομοσχέδια στη Βουλή, αυτές οι διαφορετικές απόψεις έμειναν ως διαφορετικές απόψεις στα εσωτερικά του κόμματος μου. Οπότε εκδηλώθηκε η πρόθεση κατάθεσης κάποιες τροπολογίες, αυτό σας το βεβαιώνω. Είναι το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν θέλετε, σε εμάς, είναι ότι αφενός μεν υπάρχει ικανοποίηση, γιατί έχουν γίνει πολλά για να φτάσουμε μέχρι εδώ και υποθέτω στη συνέχεια θα μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Και από εκεί και πέρα βεβαίως βλέπουμε την επόμενη μέρα που επίσης ήδη ξεκίνησε να τρέχει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για την εφαρμογή. Να, λοιπόν, κύριε Μουσούτ, θα επανέρχομαι τώρα, μάλλον έρχομαι σε εσάς, γιατί είναι τώρα που σας δίνω το λόγο. Ναι. Και το δικό σας κόμμα έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο. Κάποιοι έσπευσαν να δουν αν ο Ιούδας που έγραφε ο Υπουργός Υγείας είναι ο αρχηγός του κόμματός σας, ο κ. Παπαδόπουλος. Χθες ο ίδιος το απέρριψε και είπε: ψάξετε αλλού για Ιούδες. Υπήρξε έτσι μια αναφορά ότι εσείς θέλατε αναβολή κτλ. Τέλος πάντων, φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Έχουμε φτάσει, κύριε Μουσούτσα. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, για το θέμα του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης αλλά και των κανονισμών, εξυπαρχεί στο Δημοκρατικό Κόμμα και διαμέσου των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, είχε ταχθεί ξεκάθαρα, είναι και μέσα στα πρακτικά αυτό, ξεκάθαρα υπέρ της ψήφισης αυτών των νομοσχεδίων το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς. Κύριε Μουσούτσα, να έχει άλλες απόψεις, να μιλούν άλλοι για μας χωρίς εμάς, να αναφέρονται σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, μπορώ να πω, αγνώντας καθημερινά θέματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας με επώνυμες δηλώσεις, όχι φήμες, αξιωματούχων και υπουργών και της κυβέρνησης που είχαν διαφορετικές απόψεις, δικαίωμά τους φυσικά. Αλλά σε τελική ανάλυση έγινε μια προσπάθεια και δεν ξέρω γιατί να πληγούν άτομα και συνειδήσεις. Εγώ ήθελα αυτοί που είχαν τις πληροφορίες να βγουν επίσημα να δηλώσουν ότι εννοώ τον Μαρίνο, τον Μουσούτσαν, τον Γιάννον Ιωάννου, τον Χ, τον Ψ, όχι να αφήνονται να αιωρούνται φήμες για όλους. Δηλαδή υπήρχε καπνός χωρίς φωτιά, δηλαδή εννοείται, κύριε Μουσούτσα, κάποιοι το έκαναν επίτηδες ή κάτι δεν υπήρχε? Ξέρω, δεν ξέρω γιατί έγινε. Εγώ σου βλέπω ότι πρώτον, τη στιγμή που υπήρχε τόση συνένεση όλων αυτών των καιρό, ήταν χαμηλή τόνη όλο αυτό το διάστημα. Υπήρχε συνεργασία με όλα τα κόμματα μέσα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Ήταν αχρίαστη ο τρόπος που έγιναν τα δημοσιεύματα. Αλλά κυρίως θεωρώ ότι ο Υπουργός θα έπρεπε να ονοματίσει αυτόν που θεωρούσε ότι κάνει αυτές τις προσπάθειες. Τον Ιούδα, ποιος είναι. Να ονομαστεί ο Ιούδας, ποιος είναι. Δεν είναι όλοι Ιούδες. Ένας ήταν ο Ιούδας. Φαίνεται. Άρα θα έπρεπε να ονοματίσει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Θεωρώ ότι την Παρασκευή, λέει, σε λίγες ώρες, η Βουλή θα τεθεί ξανά ενώπιον των ευθυνών της για να ψηφίσει, διότι να θυμίσουμε είναι η δεύτερη φορά που η Βουλή ψηφίζει Γενικό Σχέδιο Υγείας, θα προηγήθηκε ο Απρίλης του 1 και από την ώρα της ψήφισης, που εκείνη την ώρα και συμφωνώ με τον Νίκο, αρχίζουν τα δύσκολα να σταθεί θεματοθέτης, θεματοφύλακας, έτσι ώστε αυτή η νομοθεσία να εφαρμοστεί μέσα στα χρονικά περιθώρια και το χρονιάγραμμα που δίδεται να εφαρμοστεί σωστά, έτσι ώστε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε πραγματικά σε όλους μας και στον λαό, την υγεία του, να την προσφέρουμε. Ότι δεν έχουμε το δικαίωμα κανένας να αποστερεί την υγεία από οποιοδήποτε άλλο και να κάνει άλλους πιο εύκολα ή πιο δύσκολα προσβάσιμους στα της υγείας. Ναι. Θέλουμε με την κίνηση την Παρασκευή και πιστεύω ότι θα είναι καθολική, θα είναι ομόφωνη που ίσως η ψήφιση των νομοσχεδίων και των κανονισμών, να ξεκινήσουμε την προσπάθεια, να συνεχίσουμε μάλλον την προσπάθεια, έτσι ώστε να προσφερθεί αυτό το αγαθό απλόχερα σε όλο τον κόσμο και ισότιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νουρή, την Παρασκευή ας πούμε ότι ομόφωνα... Κυρία Γεωργίου, επιτρέψτε μου, πριν μου υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση,
Επέλεξα συνειδητά να διατηρήσω χαμηλούς τόνους, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι την Παρασκευή θέλω να πάμε, αν είναι δυνατόν, μέσα σε ηρεμία και να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο νομίζω ευθαρσώς είπα ότι αποτελεί η κατάκτηση όλων και των κομμάτων, αλλά πολύ περισσότερο των πολιτών. Αλλά δεν μπορώ να μην απαντήσω στον προβληματισμό, αν θέλετε, ή στις απαντήσεις που φιλολογικά ο κ. Μισούτ θα έβαλε όσον αφορά το ότι άδικα συνέβησαν όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αισθάνομαι την ανάγκη να υπερασπιστώ τα γεγονότα τα οποία ομιλούν αφεαυτόν και λένε το εξής. Και είναι ντοκουμέντα και δεν είναι ούτε φήμες, ούτε, αν θέλετε, θέματα τα οποία κάποιος κατέβασε από το μυαλό του την δεδομένη στιγμή. Έγινε μια συμφωνία την 1η Ιουνίου να μην υπάρξουν τροπολογίες. Δεν είμαστε εμείς που συνεδριάσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια αποφασίσαμε να συγγράψουμε ένα έγγραφο και αναφέρουμε στο Δημοκρατικό Κόμμα προς τον Υπουργό της Υγείας με σωρία ερωτημάτων που η φιλοσοφία τους ανέτρεπε ουσιαστικά το νομοσχέδιο. Έχω δει την επιστολή, έχω διαβάσει το περιεχόμενο της επιστολής, άλλο αν δεν αποστάλληκε στο τέλος της ημέρας, γιατί υπήρξαν οι τεράστιες αντιδράσεις που έγιναν. Πού την βρήκατε εσείς, κύριε Νουρή? Δεν έχει σημασία, κύριε Γεωργίου. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μουσούτα, εάν δεν επιβεβαιώνει. Σημαίνει κάποιος από το δίκο, σας το έδωσε. Το δεύτερο είναι ότι δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, που δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ότι ήθελε να καταθέσει τροπολογία την οποία στη συνέχεια ανέπτυξε, με την οποία ουσιαστικά και πραγματικά γινόταν παράκαμψη του οικογενειακού γιατρού για την απευθείας παραπομπή των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς, κάτι που επίσης ανατρέπει άρδιν τη φιλοσοφία. Όλα αυτά απετράπησαν και δεν κατατέθηκαν τροπολογίες, όχι γιατί άλλαξαν οι εισηγητές ξαφνικά γνώμη, αλλά γιατί πολύ απλά υπήρξαν και κορυφώθηκαν οι αντιδράσεις οι οποίες έλαβαν δημοσιότητα, αν θέλετε, την προηγούμενη εβδομάδα. Ως εκ τούτου, ας αφήσουμε αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Εγώ δεν θέλω να τα ξανασυζητήσω και είμαι έτοιμος να απαντήσω το πιο ερώτημά σας. Ναι. Τώρα όμως δεν μπορώ να μην ρωτήσω τον κύριο Μουσούτα. Κύριε Μουσούτα, εσείς κάνατε αυτή τη συνεδρία και έχετε και... Ο φίλος ο Νίκος λέει δεν θέλει να βάλει λάδι στη φωτιά, αλλά το βάλε και αφού το βάλε θα το απαντήσω. Το τι έκανε η Τικάριο Δημοκρατικό Κόμμα, το ξέρω Δημοκρατικό Κόμμα, το ξέρουν οι εκπρόσωποι του, φίλε Νίκο, στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, όπως και εσείς είσαστε εκπρόσωπος του κόμματός σας. Πλην όμως παλέψατε και υπήρχαν μέχρι τέλους διαφορετικές απόψεις μέσα στην ομάδα σας, μέχρι ότου να επικρατήσουν οι δικές σας οι απόψεις, οι σωστές δικές σας απόψεις, και γνωρίζετε τι λέω, ούτως ώστε να κάνετε επίσημη δήλωση εσείς και ο Κώστας ο Κωνσταντίνου, ότι ό,τι και να συμβαίνει, και μάλιστα ο Κώστας είπε θα παραιτηθεί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ως ώστε να περάσει όσο έχει το νομοσχέδιο. Να σας θυμίσω το πολύ πριν τοποθετηθείτε επίσημα, ανάμιση μήνα προηγουμένως, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή Υγεία της Βουλής, επίσημα και στα πρακτικά και με επίσημες δηλώσεις από το Βήμα της Βουλής, 18 του Μάη, είχαν εκφράσει ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος. Από εκεί και εκεί, όποιος μπορεί θέλει να πει οτιδήποτε άλλο, ακόμα και του Δημοκρατικού Κόμματος, δημοκρατία έχουμε, πλην όμως... Ναι, αλλά κάνετε επιστολή να τη στείλετε στον Υπουργό Υγείας, κύριε... Δεν έγινε καμία επιστολή. Μα αφού την έχει, λέει ο κύριος Νουρίς, την είδε. Και αν μου δείξει υπογραμμένη επιστολή του Δίκο να παραιτηθώ από τη Βουλή. Και σήμερα γίνονται ασκέψεις και απόψεις, και εγώ πολύ, πολύ πρόσφατα και μετά από αυτά συναντήθηκα με διάφορους παράγοντες για να μας λύσουν θέματα που αφορούν το γενικό σχεδία, για να ξέρουμε πώς απαντούμε σε τυχόν ερωτήματα που υπάρχουν σκόπιμα ή μη σκόπιμα, ακαλά και για να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα που θα ξεκινήσει. Ναι, αυτό είναι άλλο όμως, και άλλο να ζητάς αλλαγές, άλλο να θέλεις πλήρη ενημέρωση. Δεν ζητήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα καμία αλλαγή. Κύριε Νουρή, μήπως είναι κάτι άλλο που έχετε να το απορρίπτει ο κύριος? Εάν έχει ο κύριος Νουρής επιστολή του Δίκο που στάλλει και να λέει ζητούμε αλλαγές, εγώ παρετούμαι από τη Βουλή. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί ο κύριος Μουσούτας, γιατί εγώ δεν είπα ότι στάλλει η επιστολή, αλλά ο κύριος Μουσούτας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι συγγράφηκε τέτοια επιστολή, και επαναλαμβάνω, το είπα και μου καθαρός, ότι από την ώρα που εκολλάφθηκαν όλες εκείνες οι αντιδράσεις, προφανώς ανέκρουσαν πρίμνα. Αλλά να σας πω κάτι,
όλα τούτα τα οποία λέγονται, νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρώτος εγώ είπα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ότι στο δικό μου κόμμα δεν είναι μυστικό ότι υπήρχαν σωρία διαφορετικών απόψεων, αλλά από την ώρα που μορφοποιήθηκε η πρόταση από την κυβέρνηση και κατατέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Λοιπόν. Νομίζω ότι... πολύ πρόσφατα ο πρόεδρος σας τον Μάη είχε δηλώσει κάποια άλλα πράγματα, όχι και από τον Οκτώβριο μορφοποιήθηκε. Τώρα οι δυνάμεις που εθέναν αυτό το σχέδιο και πολύ σωστά έκαναν, κατάφεραν να επικρατήσουν ή να κερδίσουν την πλειοψηφία και να περάσει η θέση τους. Για όνομα του Θεού. Ξεχνούμε τι λέμε. Κύριε Μουζούτα, δεν ξεχνώ καθόλου τι λέω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θεωρώ ότι αυτή την ώρα είναι κυρίαρχο το γεγονός ότι έχουμε φτάσει επιτέλους σε μια πολύ... Όχι, απάντησα. Κύριε Μουζούτα, θέλω να ξανακούσετε τη συνομιλία μας και να ακούσετε την αρχική μου τοποθέτηση, στην οποία όχι μόνο δεν έκανα καμία απολύτως αναφορά, αλλά αντιθέτως έπλεξα το εγκόμιο στα κοινοβουλευτικά κόμματα για την υπευθυνότητα. Από εκεί και έπειτα, σπεύσατε να πείτε αυτά τα οποία νιώθατε ότι έπρεπε να πείτε. Δικαίωμά σας. Έπρεπε να τα απαντήσω. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι εσείς και εγώ τουλάχιστον ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας. Να ρωτήσω, αύριο πέστε ότι πάμε ομόφωνα. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα, ας πούμε, ας πάρουμε τα νοσοκομεία. Αρχίζει η αυτονόμηση των νοσοκομείων, κύριε Νουρή? Εκείνο το ο δικός χάρτης, κυρία Γεωργίου, την επομένη της ψήφισης, πρώτα με το καλό, λέει τα εξής. Θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα και τάχιστα να προχωρήσει στη σύσταση του περιβόητου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο ουσιαστικά και πραγματικά θα σηματοδοτεί, αν μου επιτρέπετε, έκφραση την αποκοπή του εμφάριου λόρου με το Υπουργείο της Υγείας και όλες εκείνες τις χρονοβόρες διαδικασίες του δημόσιου τομέα για να αρχίσει πλέον η αυτονόμηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να συνταχθεί ο πρώτος προϋπολογισμός των αυτονομημένων νοσηλευτηρίων. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα αυτός ο προϋπολογισμός χρονικά να είναι έτοιμος για το 2018. Πιστεύω ότι το 2018 η δημοκρατία, η πολιτεία θα καλύψει ξανά τις δαπάνες για τα δημόσια νοσηλευτήρια, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να προλάβουν να συντάξουν ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Όμως τον Μάρτιο του 2019 αναμένεται ότι θα έχουμε ουσιαστικά και πραγματικά την πρώτη χρονιά χρηματοδότησης μέσω ειδικού προϋπολογισμού για τα αυτόνομα νοσηλευτήρια. Και να θυμίσω ότι τον Μάρτιο του 2019 θα ξεκινήσουν οι μειωμένες εισφορές των πολιτών μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τρεις μήνες αργότερα θα πάμε στην εφαρμογή της πρωτοβάθμιας που διαλαμβάνει τα θέματα των οικογενειακών γιατρών, τα φάρμακα και όλες τις αναλύσεις. Και ένα χρόνο αργότερα, την 1η Ιουνίου του 2020, θα έχουμε την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να γίνουν. Όμως, το γεγονός ότι μπόρεσε η κυβέρνηση, και εδώ είναι και μια σημαντική προσωπική επιτυχία του ίδιου του Υπουργού της Υγείας, να συμφωνήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι στην ολότητά τους, τους κανονισμούς της αυτονόμησης, που κατά κύριο λόγο διαλαμβάνονται εργασιακά, θεωρώ ότι διασφαλίζει την εργατική ειρήνη στον χώρο της υγείας, δίνει κίνητρα παραμονή στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσηλευτήρια, για να σας θυμίσω, είναι ο τρόπος ενδεχόμενα αντιμετώπισης της εξόδου και της φυγής των γιατρών, κατά κύριο λόγο από τα νοσηλευτήρια, και βεβαίως τερματίζει αυτή την ανασφάλεια και τη μουρμούρα που είχαμε στο χώρο της υγείας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αυτονόμηση. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε την Παρασκευή, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νουρή. Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριε Μουσούτα, θέλετε κι εσείς ένα σχόλιο για την εφαρμογή πλέον? Έδωσε έτσι, ας το πούμε, τον οδικό χάρτη ο κύριος Νουρής. Ναι, σίγουρα. Με την ψήφιση τώρα ξεκινούν τα δύσκολα. Εύχομαι και ελπίζω ο οδικός χάρτης, όπως ανέφερε και ο Νίκος, να τηρηθεί. Η Βουλή και τα κόμματα θεωρώ θα είναι όσο γίνεται πιο βοηθητικά, ούτως ώστε αυτά που θα γίνουν στη θεωρία να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι προβλήματα θα υπάρχουν. Όμως, τη στιγμή που αποφασίστηκε, πρέπει όλοι να σηκώσουμε τα μανίκια και να ξεκινήσουμε δουλειά. Επειδή ρωτάει και ο κόσμος, κύριε Μουσούτα, ας πούμε ένας εργαζόμενος που έχει παιδιά εξαρτώμενα, που είναι μικρά παιδιά, κάτω των 18 χρόνων, το ποσοστό που έχει κλείσει για μένα ως εργαζόμενο θα καλύπτει και τα παιδιά μου? Βεβαίως.
καλύπτει. Εξαρτώμενο, νομίζω είναι από 18 χρονών και κάτω. Ναι. Άρα καλύπτει και τα παιδιά. Και μιλάμε. Όμως, ναι, ναι, όμως να σας πω, να μην έχει έννοια ο κόσμος, διότι η πρώτη δουλειά που θα πρέπει να κάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι, με απλά λόγια, να επεξηγήσουν στον κόσμο με φυλάδια, και θα το κάνουν από ό,τι ξέρω, με φυλάδια και μικρά βιβλιαράκια, ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις όλων των χρηστών του συστήματος. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει. Σε συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τους λειτουργούς, αναφέρθηκε ότι περιμένουν την ψήφιση, πώς θα είναι, ώστε να ξεκινήσει, ότι χρειάζεται ενημέρωση ο κόσμος. Έχει κόσμο που πιστεύει ότι αύριο το πρωί ξεκινά εφαρμογή. Όχι, δεν ξεκινά αύριο το πρωί εφαρμογή. Ξεκινούν, ψηφίζεται και ξεκινούμε τη διαδικασία, ώστε με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε 19 και 20 να μπορεί να λειτουργήσουν όλα σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλή δουλειά, κύριε Μουσούτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για να πάμε και στον γιατρό, τον Αδάμο, βουλευτή βεβαίως του ΑΚΕΛ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα και πριν, μιλούσαμε με τον κύριο Νουρή και με τον κύριο Μουσούτα, παρόλο που φτάσαμε αισίως τη σημερινή μέρα και τελικά έκλεισε η χθεσινή χωρίς τροπολογίες, κύριε Αδάμου. Όμως, δεν ξέρω, η ένταση επικρατεί. Τώρα είχαν έτσι μια έντονη συζήτηση ο κύριος Νουρής και ο κύριος Μουσούτας για το τι έγινε την περασμένη εβδομάδα, ότι το Δίκο συνεδρίασε και έκανε επιστολή να στείλει στον Υπουργό που τελικά δεν εστάλει. Ο κύριος Μουσούτας λέει για το τι έκανε ο κύριος Αβεροφινεοφύτου. Εσείς πήγατε να βάλετε και εσείς καμιά τρικλοποδιά, κύριε Αδάμου. Εγώ χτες ήμουν σε τηλεοπτική εκπομπή, ναι, και εκνευρίστηκα τόσο πολύ που τους είπα ότι αυτά τα πράγματα να τα αφήσουν στην πολύ μια μέρα. Ένταση, τι γίνεται, γιατί έχουν θυθεί πολλά συμφέροντα οικονομικά και... Κοιτάξτε, τόσα χρόνια δεν έγινε το ΓΕΣΥ, γιατί νομίζετε ότι δεν έγινε τόσα χρόνια. Είναι τα συμφέροντα μέσα, είναι... Εκείνα, οι άνθρωποι οι οποίοι φύγονται από αυτές τις ριζικές αλλαγές που θα γίνουν. Νομίζω όμως ότι αυτά τα πράγματα είναι ιστορία πια. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά. Χαίρομαι που μέχρι το μεσημέρι χτες δεν κατατέθηκαν τροπολογίες. Άλλωστε εμείς, οι οποίοι είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε έγκαιρα τροπολογίες με την έντονη παρουσία μας σε όλες τις συνδέσεις της Επιτροπής Υγείας, ορισμένες από τις δικές μας τροπολογίες που είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό Υγείας, την Επιτροπή Υγείας, την παρουσία και του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, ορισμένες από αυτές, λίγες έγιναν δεχτές, οι άλλες δεν έγιναν δεχτές και τις καταθέσαμε σαν τροπολογίες. Και πήγαμε την περασμένη εβδομάδα και για χάρη του ότι πρέπει να ψηφιστούν τα νομοσχέδια, πρέπει να γίνει μια αρχή, πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους αυτό το πράγμα, μέσα από την δήλωση του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου στην Επιτροπή Υγείας, τις αποσύραμε. Και τις αποσύραμε για να μπορέσουν να ψηφιστούν τα νομοσχέδια, να μην φτάσουμε στο σημείο πάλι να τον πάρουν όλα και να πάμε από την αρχή. Σε όποια συζήτηση πήγα από χτες, στις τηλεοράσεις και αυτά, ο καυγάς είναι μεταξύ, ο ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου. Είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα που γίνονται. Πρέπει να σταματήσουν. Εντάξει, έγιναν γεγονότα, ξέρουμε πράγματα, ξέρουμε, άλλοι ξέρουμε, άλλοι δεν ξέρουμε, άλλοι ακούμε. Αλλιώ δεν ακούμε, το ζητούμενο ποιον είναι. Τον άρρωστο, ποιο το βλέπει, ελπίζει. Και να μην νομίζουν ότι θα πάμε αύριο να τα ψηφίσουμε. Είναι ένα μικρό βήμα. Από την Παρασκευή και μετά αρχίζει ο αγώνας. Για να μπορέσει να διοριστεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να μπορέσουν να δοθούν πια τόσα χρόνια δεν δίνουν τα χρήματα να αναβαθμιστούν τα νοσοκομεία. Τώρα εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι και με το ότι δέχτηκαν την τροπολογία να καλύπτει το κράτος τα ελλείμματα για τα 5 πρώτα χρόνια, να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τα νοσοκομεία, να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Δεν θα πάνε οι επαγγελματίες να μπουν στο γενικό, να μπουν στα νοσοκομεία με αυτά τα οποία βλέπουν και αυτά τα οποία γίνονται με την ανασφάλεια των εργαζομένων. Γι' αυτόν τον λόγο που είπαμε ότι θα αρχίσουμε από την Παρασκευή, από την ψήφιση του, έχει πολύ δρόμο. Πολύ να μην θεωρήσει δηλαδή ο κόσμος ότι αύριο, ξέρω εγώ, λόγω διαμαγείας λύνονται. Τίποτε δεν αλλάζει. Μάλιστα. Την Παρασκευή το ψηφίζουμε και τίποτε δεν αλλάζει. Θα αλλάξουν στην πορεία με τα χρονοδιαγράμματα, φαντάζομαι, θα σας τα είπαν τα χρονοδιαγράμματα, ναι, προηγουμένως. Στην ουσία από το 20 ξεκινάμε κανονικά περίπου. Από το Μάρτι ξεκινάει οι αποκοπές των εργαζομένων κατά το ίμιση. Το Μάρτι του 19. Ακριβώς τον Ιούνιο του 19 μπαίνει σε εφαρμογή η πρωτοβάθμια περίθαψη. Οι πλήρες αποκοπές θα γίνουν τον Μάρτιν του 2020, όταν θα αρχίσει πια
στο σύνολό του η λειτουργία του γιατί. Η αυτονόμηση όμως πότε ξεκινά, ας πούμε, πότε αρχίζει να, όπως είπε και ο κύριος Νουρίς, να κοπεί αυτός ο ομφάλιος λόρος των νοσοκομείων με το Υπουργείο. Από την στιγμή που θα το ψηφίζουμε. Αρχίζει αμέσως, μάλλον. Ναι, αλλά θέλει χρόνια, θέλει 2,5 χρόνια τουλάχιστον να τα αυτονομήσει σωστά και να τα αναβαθμίσει, να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά με τους άλλους. Άρα εκείνο που πρέπει να σταματήσουμε, έλπις πρέπει να σταματήσουν οι αντεκκλήσεις, το ευρεολόγιο που ακούμε συνέχεια μέσα από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, να ψηφιστούν την Παρασκευή τα νομοσχέδια, να κάτσουν όλοι κάτω και προπάντων η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα χρονοδιαγράμματα, να μπορέσουν να κάνουν όλα όσα εκείνα χρειάζονται για να δει ο κόσμος άσπρο φως. Ο κόσμος υποφέρει μέσα στα νοσοκομεία σήμερα. Υποφέρει στις λίστες αναμονής παρά τα όποια μέτρα παίρνονται. Είναι γεγονός αυτό ότι παίρνονται κάποια μέτρα εμβαλωματικά, πατσαρίσματα να τα πω στην Κυπριακή. Δεν είναι λύση του προβλήματος. Πρέπει να προχωρήσουμε σοβαρά, υπεύθυνα όπως κάνουμε εμείς τόσα χρόνια και θέλουμε να εφαρμοστεί ένα σωστό ηγεσί να εξυπηρετεί τον πολίτη, τον ασθενή. Ας το βάλουμε αυτό μπροστά στην προμετωπίδα, στη ρατσέντα μας πρώτον και να μπορούμε να βρίσκουμε και εκεί που δεν τα βρίσκουμε να υπάρχουν οι ανάλογοι συμβιβασμοί προς όφελος του Κύπριου ασθενή. Ο οποίος υποφέρει, ο κόσμος περιμένει τόσες μήνες και το θέμα είναι ότι πρέπει να κρατάς χρήματα στο τέλος για να μπορείς να βρεις την υγεία σου. Μα γι' αυτό που λέμε ότι πρέπει να επενδυθούν χρήματα. Σε μια οικονομική κρίση, εκείνος που πλήττεται κυρίως είναι το τομέα της υγείας. Πόσα έχουν μειωθεί οι προϋπολογισμοί εδώ και χρόνια του Υπουργείου Υγείας. Τώρα πρέπει το κράτος να βάλει το χέρι στην τσέπη του. Πρέπει να βάλει χρήματα, πρέπει να επενδύσει στα νοσοκομεία. Και ελπίζουμε ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί χωρίς χρήματα έλπιζε μου τίποτα δεν γίνεται. Σίγουρα. Ναι. Είναι κατάσταση πολύ δύσκολη, γιατρέ, και θα αφορά όλον τον πληθυσμό, έτσι, και από τη μέρα που γεννιέται ένα παιδί, ανήκει, έρχεται στον κόσμο, θα το αφορά και αυτό, έτσι. Άκουσα την κατάληξη του κυρίου Μουσουτά προηγουμένως. Ναι. Βέβαια, μας έχουν πει ότι ο κόσμος, πολλοί από τους πολίτες, δεν γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσει αυτό το γεσί, δεν γνωρίζουν πώς θα το αποκόπτεται. Ένας εργαζόμενος που έχει οικογένεια και έχει εξαρτώμενα, ναι, είναι καλυμμένος βέβαια με την αποκοπή που θα του γίνει. Και θα πληρώνει δηλαδή, ας πούμε, όταν πάμε το Μάρτι, που νομίζω είναι 2,65 ας πούμε, για τους εργαζόμενους. Όχι, 2,65 το 20. Το 20, συγγνώμη. 1,70 είναι το Μάρτι του 19. Και το 20, 2,65. Όσα μάλιστα παιδιά κι αν έχει, το 2,65 είναι εκεί. Είναι καλυμμένα, μάλιστα, είναι καλυμμένα όλα. Είναι καλυμμένη. Δεν έχει σχέση ο πληθυσμός της οικογένειας, πόσα άτομα δηλαδή. Όχι, είναι καλυμμένη. Λοιπόν, για να δούμε, ελπίζουμε αυτό το εγχείρημα να πετύχει. Είναι ιστορική, πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να πετύχει. Πρέπει να πετύχει. Δεν έχουμε επιλογή. Πρέπει να πετύχει. Είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει σωστές υπηρεσίες υγείας στον κόσμο. Για να δούμε. Πάντως είπαμε, είναι ιστορική συνεδρία της Παρασκευής. Και καλό είναι όμως, κύριε Αδάμου, να ξέρουμε όμως και τι παιχνίδια παίζονται όμως πίσω από την πλάτη μας, έτσι. Τα λέμε, τα ακούμε εδώ και τόσες μέρες. Φτάσαμε στο διατάφτα. Να συνεχίσουμε αυτούς τους καυγάδες ή να καταστρωθούμε κάτω στη δουλειά. Όχι, έχετε να εφαρμόσουμε τα νομοσχέδια. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε όμως και αν κάποιος πήγε να κάνει, ας πούμε, παιχνίδι και τον σταμάτησε ο Α και ο Β. Παιχνίδια γίνονται εδώ και δεκαετίες για το ΓΕΣΥ. Ναι. Συμφέροντα ένα σωρό τα οποία εμπόδισαν το ΓΕΣΥ. Τα ξέρουμε, τα γράψαμε, τα ξαναείπαμε. Και τι θα βγει που θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά. Θα βγει τίποτε, θα βοηθήσει στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να λέγονται αυτά και να συζητούνται. Αλλά αντί να συζητούμε επί της ουσίας των νομοσχεδίων τόσες μέρες, συζητούμε ότι ο ένας είπε έτσι, ο άλλος επήγγειλε τον άλλον, ο άλλος επήγγειλε τον άλλον, για να τον πάρουν το ΓΕΣΥ. Αύριο είναι Παρασκευή, την Παρασκευή μου να το ψηφίσουμε. Εκείνοι οι οποίοι θα δοκιμάσουν να κάνουν αυτό το πράγμα θα έχουν και την κατακραυγή. Και δεν θα δοκιμάσουν. Θα το δείτε. Λεκτικά μπορεί να λεκτούν πολλά πράγματα στην ολομέλεια. Στο τέλος εκείνο που θα μετρήσει όμως είναι η ψήφος. Είναι αν θα το ψηφίσεις ή όχι. Ναι. Που δεν το νομίζω να τον παίρνει κάποιον να μην το ψηφίσει. Όχι. Στο τέλος. Όχι. Έχει, η μαγκιά εδώ είναι. Άμα είσαι μάγκας πήγε να καταψηφίσει το. Λοιπόν, τροπολογίες είπαμε δεν δικαιούται κανείς. Έληξε η προθεσμία. Άρα είναι όχι. Εμείς είμαστε. Το μόνο, η μόνη πολιτική ομάδα που είμαστε σε πλήρη παρουσία σε όλες τις συνεδριάσεις, επήγαμε διαβασμένοι, επήγαμε με τις διορθώσεις που θέλαμε να κάνουμε και φτάσαμε στο σημείο να αποσύρουμε και τις τροπολογίες που θέλαμε να καταθέσουμε για το Γενικό Σύνολο, για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Εκάναμε και εμείς την υπέρβαση μας, εκάναμε και εμείς τους συμβιβασμούς μας
προκειμένου να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί το θεωρούμε πολύ ουσιαστικό για τον κόσμο, για τον κόσμο, για τους ασθενείς. Ευχαριστώ, γιατρέ, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το ΓΕΣΥ. Την Παρασκευή τα μακρά κοντά έγιναν, λέει και ο λαός. Την Παρασκευή στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Επαναλαμβάνουμε, έχει λήξει η προθεσμία χθες το μεσημέρι. Δεν υπήρξε καμιά κατάθεση τροπολογίας από μέρους κανενός κόμματος. Οπότε πάμε όσοι έχουν και εκεί, όπως είπε και ο κύριος Αδάμου, θα δείξει ποια κόμματα θα ταχθούν υπέρ και ποια κόμματα θα ταχθούν κατά. Πάντως, τουλάχιστον με βάση τις δημόσιες δηλώσεις, φαίνεται ότι θα είναι ομόφωνη η έγκριση των δύο νομοσχέδιων. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, είπαμε θα αλλάξουμε θέμα. Είχαμε κανονισμένο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Φωκαΐδη, για ένα νομοσχέδιο που είναι στην Βουλή σε σχέση με την αντιμετώπιση της φυγοστρατείας. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε μαζί μας, γιατί είναι σε άλλο ραδιόφωνο και μιλά αυτή την ώρα. Θα αρχίσουμε όμως την συζήτηση για αυτό το θέμα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Κώστα Κώστα, που είναι μέλος Επιτροπής Άμυνας. Καλή σας μέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα, Αλπίς. Καλημέρα στους ακροατές του Άστρα. Τι είναι τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Όποιος τέρματα ψυχολογικά, αν έχεις ψυχολογικά, θα πηγαίνει στην πολιτική άμυνα και όχι στο στρατό, έτσι με λίγα λόγια? Να σας πω, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση από την αρχή, αγαπητοί Αλπίς. Διότι δυστυχώς τελευταίες δύο μέρες λέγονται πολλά πράγματα, αλλά όχι ολόκληρη αλήθεια. Αυτό το νομοσχέδιο έφτασε στην Επιτροπή Άμυνας πριν μερικές εβδομάδες. Αυτό που ανάφερε το αρμόδιο Υπουργείο ήταν ότι έχει να κάνει με τη φυγοστρατεία. Πρέπει να τονίσουμε εξ υπαρχής ότι για μας η φυγοστρατεία είναι μια γάγκρενα, είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό το οποίο πρέπει να επιληθεί. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Βουλή τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σοβαρές ενέργειες προς επίλυση αυτού του προβλήματος. Θυμάστε τα μέτρα τα οποία πήραμε τα νομοθετικά όσον αφορά την πρόληψη στο δημόσιο, την πρόληψη ως εκπαιδευτικός, την παροχή άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου, την παροχή άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, όλα αυτά μέσω πλέον ιατροσυμβουλίων. Πρέπει να παραδεχτούμε επίσης ότι υπάρχει μια σχετική μείωση, τώρα με τη μείωση της θητείας, υπάρχει μια σχετική μείωση και του ποσοστού αυτών οι οποίοι επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα και δεν θέλουν να υπηρετήσουν αυτή τη φορά. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι όλοι όσοι επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα, ψεύτες, αγαπητοί. Ναι, αυτό είναι δεδομένο, βέβαια. Έχουν σοβαρά προβλήματα και αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητα της πολιτείας να τα προστατεύσει. Όταν έφυγε αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, με έκπληξη μας είδαμε ότι μέσα υπήρχαν κάποια άρθρα τα οποία δεν είχαν να κάνουν ποσός με την φυγοστρατεία. Για παράδειγμα, το Υπουργείο έβαλε μέσα κάτι για μας αδιανόητο, για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, αντιδράσαμε έντονα και ευτυχώς. Με τη στήριξη και των υπολείπων κομμάτων, αναγκάστηκε το Υπουργείο να τα αφαιρέσει από το νομοσχέδιο. Είναι πρόνοιες οι οποίες έλεγαν ότι πλέον θα μπορούσαν κληρωτοί οπλίτες να υπηρετούν αντί σε μονάδες που λέει ο νόμος περιφερειακής φρουράς και στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάδοσης και στην Κυψαία και στο Υπουργείο Άμυνας. Είχαμε πει ότι αυτό είναι διάκριση, γιατί δεν μπορεί ένα το παιδί κάποιον να υπηρετήσει μια απομακρυσμένη στρατιωτική μονάδα και κάποιο άλλο να υπηρετεί απλά στο Υπουργείο Άμυνας ή στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάδοσης. Το δεύτερο είναι ότι στο νομοσχέδιο αυτό είδαμε ότι μπήκαν κάποιες πρόνοιες για τους ΣΥΟΠ, για τους συμβασιούχους οπλίτες. Δηλαδή, να αντικατασταθούν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στα αεροδρόμια κάτω από την αστυνομία, κάτω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι υπαξιωματικοί δηλαδή, της Εθνικής Φρουράς, με συμβασιούχους οπλίτες. Ως κόμμα επίσης διαμαρτυρηθήκαμε έντονα. Είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε κάθετα αναντίον, γιατί θεωρούμε ότι μη κακό να μην συμβεί οτιδήποτε ως τρομοκρατικό χτύμα στα αεροδρόμια μας, θα χρειαστεί κόσμος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και νομίζουμε ότι οι επαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς έχουν την εκπαίδευση εκείνη η οποία απαιτείται, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν και όχι οι συμβασιούχοι οπλίτες. Την περασμένη Παρασκευή, σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας, όλα τα κόμματα συμφώνησαν με τη θέση τη δική μας. Και τελικά είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πρόνοιες που έχουν δηλαδή να κάνουν. Δηλαδή δεν είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά μόνο στη φυγοστρατεία και είναι πολλά. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τους ΣΥΟΠ να υπηρετούν ως στρατονόμοι, υποτίθεται ΣΥΟΠ, αντί υπαξιωματικοί στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΞΕΔ.
Υπάρχουν και άλλα θέματα, δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Να εστιάσουμε λίγο αυτό με τα παιδιά. Ναι, με τα παιδιά που πάνε σε έναν ιδιώτη γιατρό και του λέει ότι ξέρω εγώ έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά απαλλάσσεσαι. Και έρχεται το Υπουργείο και σου λέει, κύριε, τέλο, δεν θα απαλλάσσεσαι. Υπάρχει ένα μέτρο, αγαπητή, το οποίο για μα είναι σωστό, το έχουμε στηρίξει και είμαστε έτοιμοι να το ψηφίσουν. Ένα σημαντικό κομμάτι του νομοσχέδιου είναι ότι μέχρι σήμερα όλα αυτά τα παιδιά που πήγαιναν στο 169 για να πάρουν απαλλαγή, να πάρουν αναστολή, εξετάζονταν από ένα ψυχίατρο μόνο. Και αντιλαμβάνεστε ότι σημαίνει αυτό. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι θα πρέπει να είναι μια πενταμελής επιτροπή από επιστήμονες, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ιδιώτες και κυβερνητικούς, οι οποίοι θα έχουν πλέον μια ολοκληρωμένη και επιστημονική άποψη, έτσι ώστε πράγματι αν αυτός που πάει και επικαλείται για ψυχολογικά προβλήματα, έχει ψυχολογικά προβλήματα, να προχωρούν στην αναστολή ή στην αναβολή ή στο να υπηρετεί την ειδική θητεία. Με αυτόν το μέτρο συμφωνούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο σωστό και πράγματι θα κλείσουν πόρτα και παράθυρα που έχουν να κάνουν με κάποιους οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το ότι ήταν ένας γιατρός μόνο για να παίρνουν αυτές τις απαλλαγές. Κύριε Κώστα, να σας ζητήσω έτσι να βάλουμε μια ανωτελεία, επειδή έχω τώρα τον Υπουργό Άμυνας. Αν θέλετε, μείνετε κι εσείς λίγο στη γραμμή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Είναι και ο Υπουργός Άμυνας. Κύριε Φωκαίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Κώστα Κώστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ήδη ο κύριος Κώστα ξεκίνησε να μας λέει, επειδή είχαμε την εντύπωση ότι ένα νομοσχέδιο που αφορά μόνο στο θέμα της φυγοστρατείας, αλλά είναι πολλά. Ας εστιάσουμε όμως σε αυτό που νομίζω αφορά και αρκετούς γονείς τώρα και τα παιδιά είναι. Εσείς έρχεστε και λέτε τώρα ότι τέρματα ψυχολογικά, αν είναι, θα έρθει στο στρατό και θα υπηρετήσεις κάπου αλλού, για παράδειγμα στην πολιτική άμυνα. Έτσι είναι με λίγα λόγια το σκεπτικό? Με λίγα λόγια, ναι, εκεί και όπου χρησιμοποιούνται τα ψυχολογικά ως επίκληση, ως, αν θέλετε, συγχωρείτε, με δόλιον τρόπο προκειμένου κάποιος να υπεξήγει την υποχρέωση στράτευσης. Εκεί που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, θα πρέπει δια μιας να απαλλάσσεται οριστικά από την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας. Γι' αυτό και συστήνουμε με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής μια πενταμελή επιτροπή πλέον ψυχιατρικών παθήσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η επιστημονική τεκμηρίωση της γνωμάτευσης, του αδιάβλητον της διαδικασίας. Πριν ήταν ένας, κύριε Υπουργέ, και τώρα πάμε στους πέντε. Ένας ακριβώς. Συνεπώς, μέσα από μια πενταμελή επιτροπή πλέον θα διασφαλίζεται με καλύτερον τρόπο η αξιοκρατία, το αδιάβλητο της διαδικασίας. Εάν κάποιος κριθεί ότι είναι ακατάλληλο διαστράτευση δια μιας, θα πρέπει να απαλλάσσεται και όχι να οδηγείται σε ετήσιες αναβολές που οδηγούν και σε περαιτέρω ταλαιπωρία τους ίδιους που υποβάλλονται σε αυτήν την ετήσια εξέταση κάθε χρόνο. Συνεπώς, αν κάποιος δεν μπορεί και είναι ακατάλληλος απαλλαγή, άμεση απαλλαγή, εκεί και όμως κάποιος όμως μπορεί να υπηρετήσει, απλά δεν μπορεί να υπηρετήσει με βάση τις γνωματεύσεις των ψυχιάτρων σε στρατιωτικό περιβάλλον. Δηλαδή να φέρει όπλο, να είναι σε στρατόπεδα, με στολή και ούτω καθεξής. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες, αν θέλετε, καταστάσεις ψυχικής υγείας που με βάση και την εμπειρία που έχουμε δει και την μελέτη που έχει γίνει δεν επιτρέπουν την θητεία εντός των στρατοπέδων. Τότε θα υπάρχει η δυνατότητα σε αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιος να υπηρετήσει την θητεία του στην πολιτική άμυνα. Και εκεί, υπό τη διοίκηση, υπό την εποπτεία της πολιτικής άμυνας, μέσα σε ταχτών ωράριο, με συγκεκριμένα καθήκοντα, για να παράγει συγκεκριμένων έργων και να πάρει έναν πολιτήριο στο τέλος, ότι έχει υπηρετήσει την θητεία του, υπηρετώντας την πατρίδα του. Μια εναλλακτική μορφή θητείας, υπηρετώντας την πατρίδα. Εκτιμούμε ότι 50 με 60 άτομα περίπου το χρόνο πιθανότατα να έχουν αυτήν την υποχρέωση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι επιλογή. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να το επιλέξει. Θα πρέπει να παραπεμφθεί από την πενταμελή ψυχιατρική επιτροπή στην πολιτική άμυνα, εκεί και όπου και μόνον στις περιπτώσεις όπου κάποιος κρίνεται ότι είναι κατάλληλος να υπηρετήσει σε στρατιωτικό περιβάλλον, δηλαδή να έχει προσαρμοστικότητα, αυτό που ονομάζουν οι ψυχίατροι, προσαρμογή στο
στο στρατιωτικό περιβάλλον. Άρα, κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε ο ένας γιατρός γίνονται πέντε. Αν κριθεί ότι ένα παιδί όντως έχει τέτοια προβλήματα, εσείς αμέσως τον απαλλάσσετε και όχι κάθε 6 μήνες να έρχεται και μετά και μετά. Αμέσως απαλλάσσετε. Ακριβώς. Και αν και δεν. Τερματίζεται αυτό το φαινόμενο των αναβολών που στην πράξη οδηγούσε σε μια de facto αποφυγή της στράτευσης, υπό την έννοια ότι κάποιοι που χρησιμοποιούσαν αυτόν τον κενό στην νομοθεσία έπαιρναν αναβολή, μετά βρίσκονται στην Αγγλία να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, έπαιρναν αιτήσια αναβολή ξανά και ξανά και δεν πηγαίνει ούτε και στην πολιτική. Καθίστατο ένα χρόνιο πρόβλημα αιτησίων απαλλαγών, αναβολών που οδηγούνταν τελικά στην απαλλαγή μετά από κάποια χρόνια επανάληψη αυτού του θεδρού φαινομένου. Και αντί 14 μήνες. Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι πλέον τόσο οι αριθμοί που είναι το πρόβλημα, γιατί οι αριθμοί, η ψυχοστρατεία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Λόγω της μείωσης της θητείας κυρίως, αλλά λόγω και της πολιτικής θετικών κινήτων, προγράμματα δηλαδή τα οποία αποσκοπούν να καταστήσουν τον χρόνο της θητείας όσο το δυνατόν πιο παραγωγικό και χρήσιμο, εξ αποστάσεως φοίτησης, εκ γύμνασης αθλητισμού. Όμως, εκείνο το οποίο μας προβληματίζει και αυτό το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι την εμπέδωση κλίματος δικαιοσύνης, ισοπολιτείας, ισονομίας για όλους. Να αισθάνονται δηλαδή όλα τα παιδιά, όλοι οι νέοι που κατατάσσονται στο στρατό με το κράτος, δεν αφήνουν περιθώρια για κάποιους να μπορούν να υπεξήγουν τις υποχρέωσεις ενώ δεν έχουν πρόβλημα. Θα κάνουν περισσότερους μήνες, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή να βρεθούν, να βρεθούν σε ένα πανεπιστήμιο διακεκριμένο γνωστόν στο εξωτερικό. Πολλές φορές μαζικά από κάποια σχολεία παρουσιάζεται τον αυτόν το φαινόμενο ολόκληρες τάξεις σχεδόν να αποφεύγουν τη στράτευση και μετά οι συμμαθητές τους οι οποίοι με συνέπεια και με αφοσίωση υπηρετούσαν τη θητεία τους να αισθάνονται ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να τερματιστεί. Γι' αυτό θέλουμε μέσα από την έγκριση του νομοσχεδίου αυτού να κλείσουμε το παράθυρο στις αναβολές. Να μην υπάρχει δυνατότητα. Θα κάνουν περισσότερη θητεία από 14 θα πάνε στους 19. Θα κάνω 19 μήνες θητεία. Και αυτόν πιστεύω είναι απόλυτα δίκαιο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν θα έχουν καμιά νυχτερινή υποχρέωση, δεν θα μένουν καμιά νύχτα στο στρατό, θα έχουν έναν ωράριο πολύ πιο, αν θέλετε, ευέλικτο και άλλα πράγματα. Δεν πηγαίνουν, ας πούμε, αν δεν παρουσιαστεί μια μέρα στην πολιτική άμυνα, θα σας ενημερώνει εσάς στο στρατό η πολιτική άμυνα ότι ο Φωκαΐτης, ας πούμε, σήμερα δεν είστε δουλειά. Ακριβώς, ακριβώς. Θα υπάρχει η πλήρης εποπτεία και ο έλεγχος της πολιτικής άμυνας και έχουν προς τούτον γίνει η κατάλληλη συνέπειση, έχει γίνει η προετοιμασία από πλευράς πολιτικής άμυνας με την οποία, με τη διοίκηση της οποίας είμαστε σε συνεχή επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει αρκούντος ικανοποιητικός έλεγχος και ο χρόνος που θα υπηρετούν οι νέοι που θα τοποθετηθούν στην πολιτική άμυνα να είναι και χρήσιμος και παραγωγικός και προς όφελος της πατρίδας. Και στο τέλος της ημέρας και αυτά τα παιδιά που πιθανώς να τοποθετηθούν εκεί, να μπορούν και αυτά να πούν ότι έχουν υπηρετήσει την πατρίδα τους μέσα από μια εναλλακτική θητεία. Κρατώ αυτό που είπατε, περίπου 50 με 60 υπολογίζετε ότι θα είναι αυτοί, κάπου εκεί. Εκεί οι αριθμοί κάπου εκεί. Υπάρχει εδώ ένα μήνυμα και θέλετε να σας αποδεσμεύσω με αυτό. Ρωτάει ακροατής τι γίνεται με τους Ιαχωβάδες. Τι θα γίνει, λέει. Εκεί υπάρχει άλλη πρόνοια στην νομοθεσία, παλαιότερη πρόνοια. Έχει αναλογικά μειωθεί η θητεία τη εναλλακτική. Σε άλλες περιπτώσεις, στην περίπτωση όμως αυτήν υπάρχει διαδικασία απαλλαγής. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει επιτροπή η οποία κατόπιν εξέταση μπορεί να δώσει απαλλαγή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιρρησιών, συνείδησης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θέλετε να το ψηφίσει η Βουλή πριν να κλείσει το καλοκαίρι ή δεν βιάζεστε? Είναι εδώ και μήνες που εκφράζουμε την παράκληση να είναι δυνατόν το συντομότερο να ψηφιστεί, προκειμένου να μπορέσουν να τροχοδρομηθούν και κάποιες διαδικασίες σε επίπεδο διοίκησης για τη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής και να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε. Ήδη βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάταξη και θα ήταν κρίμα, επειδή υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο και συζητείται εδώ και κάποιους μήνες, ήταν κρίμα να χάσουμε την ευκαιρία να το εφαρμόσουμε από τη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Κύριε Κώστα, ευχαριστώ για την υπομονή.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε το τι είπε ο Υπουργός. Να μας πείτε και εσείς. Θέλω να κάνω καταρχήν ένα γενικό σχόλιο με αγαπητή. Ναι. Ότι για εμάς μας λυπεί αφάνταστα αυτό το οποίο γίνεται. Και λυπούμε γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι εδώ και δύο μέρες ο φίλος Υπουργός Άμυνας σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνει και λέει αυτά τα οποία λέει, αλλά δεν λέει τι πραγματικά συμβαίνει. Τι εννοείται δηλαδή. Την Παρασκευή η Επιτροπή Άμυνα συνεδρίασε εκτάκτως για αυτό το θέμα. Και η Επιτροπή αποφάσισε πλειοψηφικά ότι αν θα προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσουμε χωρίς την πολιτική άμυνα, χωρίς τους σιώπους στα αεροδρόμια και τα άλλα όλα. Θα προχωρήσουμε μόνο με την Επιτροπή για να μπορέσει να συσταθεί, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Κάποια κόμματα είπαν ότι θα πρέπει το Υπουργείο να πάρει το νομοσχέδιο ξανά πίσω στο Υπουργικό, να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις εστάσεις, τις αντιρρήσεις της Επιτροπής Άμυνας και να επανέλθει το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μην κάνουμε βιαστικές και πρόχειρες δουλειές. Επίσης, πλειοψηφικά, Δίκο και Αγγέλ, είπαμε ότι το ζήτημα της πολιτικής άμυνας δεν το συζητούμε. Για μας, για να τοποθετηθούμε. Τι εννοείται, δεν δέχεστε, ας πούμε, αυτοί που θα κριθούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν να μην πάνε στην πολιτική άμυνα. Να σου πω ακριβώς τι σημαίνει. Ναι. Καταρχήν, για μας θα δημιουργηθεί αδικία, ανισότητα. Δεν είναι δίκαιο δηλαδή, γιατί ο Υπουργός παρέψει να πει κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ειδική θητεία, η οποία είναι 14-18 μήνες. Αυτή η νέα θητεία θα είναι 14-9. Και δεν το ξέρουμε αυτό. Συμπέντε, θα γίνουν 19. Συμπέντε. 19, συμπέντε. Συγγνώμη, ναι. Πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν συζητούν το περιβόητο νομοσχέδιο για τη μείωση της θητείας, ως Αγγέλ είχαμε πάρει συγκεκριμένες τροπολογίες για τα παιδιά των παθόντων, των αναπήρων, τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους που προηγουμένως δικαιούνταν μειωμένης θητείας, είχαμε εισηγηθεί 8 μήνες θητεία. Και ήρθε τότε μια τροπολογία της ΕΔΕΚ, η οποία έλεγε για να φύγει η ευθύνη πάνω από τα κόμματα, ότι όλες οι στρατολογικές μεταβολές πλέον θα καθορίζουν από τον Υπουργό. Ο Υπουργός μας είπε ότι εγώ θα βάλω ακόμα ένα μήνα. Δεν ξέρω αν τελικά θα μπει ή δεν θα μπει. Η ουσία ποια είναι όμως. Δημιουργούμε κληρωτούς στρατιώτες δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, εσέναν το παιδί σου, αν υποτίθεται έχει οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα, θα επιτεθεί σε στρατόπεδο. Και το παιδί το δικό μου, γιατί επικαλέστηκε το ότι, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να υπηρεσώ στο δικό περιβάλλον, θα κάνει απλά ένα μήνα παραπάνω που δεν επηρεάζει τις σπουδές του αγαπητή Ελπής, σε ένα γραφείο στην πολιτική άμυνα. Και εγώ σε ρωτώ, επειδή ο Υπουργός ανάφερε ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρός, τι μας εμπολίζει δηλαδή να συνεχίσει αυτό που υπάρχει σήμερα. Να σου πω ότι τι φοβόμαστε εμείς, ότι δεν θα ανοίξει παράθυρο, θα ανοίξει πόρτα. Ποιος δεν θα πηγαίνει στην Επιτροπή αυτή και δεν θα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω στο δικό περιβάλλον. Όλοι θα καταλήγουν στην πολιτική άμυνα. Ο αριθμός που ανάφερε ο κ. Φωκαρίδης προηγουμένως, οι 40 με 60, είναι ο αριθμός που έδωσε η πολιτική άμυνα ότι μπορεί να δεχθεί. Μας είπαν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός που θα δεχτώ είναι από 40 μέχρι 60. Και εγώ σε ρωτώ, αν αύριο πάνε στην Επιτροπή και κρυθούν ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε το αγροτικό περιβάλλον 100, 200, 300 παιδιά, τι θα γίνει με τους. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Δεν θεωρεί, λέει, ότι θα πάει σε αυτό. Θεωρεί ότι είναι μια δικλίδα ασφαλείας το γεγονός ότι ο ένας γιατρός γίνονται 5, άρα σου λέει δεν είναι εύκολο να. Ναι. Με αυτό συμφωνώ, αγαπητέ. Ναι. Άρα δεν είναι εύκολο να ξεγελάσεις και να πας. Ναι, είναι ένα ανίσον όμως μέτρο. Δημιουργεί αδικίες. Εσείς θεωρείτε ότι ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου, θα τρέχουν όλοι. Εμείς αυτό που θεωρούμε, που λέμε είναι ότι. Καταρχήν, παραλαμβάνω, είναι άδικο γιατί άλλοι θα πει όλοι οι υπόλοιποι, είτε είναι ειδική θητεία ή κανονική, σε στρατόπεδα, σε μονάδες εθνικής φρουράς, έστω μέχρι το μεσημέρι, να μην μείνουν το βράδυ μέσα, όπως γίνεται με αυτούς που θα κάνουν πλέον 18 μήνες, και θα έχουμε κάποιους άλλους στρατιώτες μικρών ή μεγάλων αριθμών, οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά σε ένα γραφείο στην πολιτική άμυνα, και αυτό είναι άνισο. Παράλληλα, παραλαμβάνω, φοβόμαστε το ότι όλοι πλέον μετά, από τη στιγμή που οι 19 μήνες θητεία δεν επηρεάζουν τις σπουδές τους, θα επικαλούνται το γεγονός ότι δεν θα θέλουν να υπηρετούν σε στρατιωτικό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όμως, επαναλαμβάνω, αφού υπάρχει η απόφαση της Επιτροπής Άμυνας, έστω και πλειοψηφικά για το θέμα αυτό, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για τους λόγους που ανάλυσα προηγουμένως. Εν τη σοφία μας τα δύο τα κόμματα αποφασίσαμε αυτό που βάζαμε. Γιατί ο Υπουργός από τη Δευτέρα το πρωί βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καλεί την κουβέντα να το ψηφίσει.
προσπαθεί να δώσει μια εικόνα στον έξω κόσμο. Δηλαδή, ότι ξέρει, εγώ θέλω να λύσω ένα χρόνιο πρόβλημα και η Βουλή δεν θέλει να το λύσει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμεί είναι κάτι σωστό και όχι να δημιουργούμε ανισότητε ή αδικίε. Μάλιστα. Α, είναι ξεκάθαρο. Άρα, εσεί διαφωνείτε με αυτό. Συμφωνούμε με την Επιτροπή. Την Επιτροπή βεβαίω να είναι πενταμελή. Συμφωνείτε να γίνουν πέντε, αλλά να φύγει τώρα αυτό με την πολιτική. Αλλά αυτό με την πολιτική. Κάνε αν όχι. Υπάρχει επιλογή να υπηρετήσει, αν θέλει, μέχρι το μεσημέρι και να πηγαίνει στο σπίτι όπως κάνουν και οι υπόλοιποι, οι 18 μήνες διοδελφικότητα. Και να κρατάει και όπλο και όλα, ενώ κανονικά να χρεωθεί όπλο όπως όλοι. Αυτός που δεν θέλει να κρατά όπλο, όπως τον Ιαχωβάν αγαπητή, όπως τον Αντρησία συνηθίζει αγαπητή Ελπής, τώρα αυτός απαλλάσσε. Αυτό λέει ο νόμος. Λοιπόν, άρα είναι, έχει θέμα εδώ, δεν είναι όμορφα απλά και ωραία. Να το βάλουμε και διαφορετικά. Γιατί ο Ελληνοκύπριος, το παιδί σου εσένα, που θα πάει και θα πει αύριο δεν μπορώ να κρατώ όπλο, δεν μπορώ να αφορώ άδειλα, δεν μπορώ να αφορώ στολή. Που μπορεί πραγματικά να νιώθει ψυχολογικά, έτσι να το κάνει επίτηδες, σωστά. Ναι. Να πηγαίνει να πηγαίνει 19 μήνες θητεία στην πολιτική άμυνα, ενώ ο αντιδησίας συνειδησίων που λέει τα ίδια πράγματα ακριβώς, να απαλλάσσε. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως. Ναι. Τι λέει, απαλλάσσω. Είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν. Λοιπόν, άρα... Εμείς θέλουμε ότι ισχύει να ισχύει για όλους αγαπητοί ελπίς και κυρίως φοβόμαστε. Φοβόμαστε, επαναλαμβάνω, να μην ανοίξουμε παράθυρο, να πάμε να κλείσουμε έναν παράθυρο υποτίθεται και να ανοίξουμε μια πόρτα. Το έχετε ξανά στην ατζέντα πριν κλείσει για καλοκαίρι η Επιτροπή Άμυνας, το έχετε εκεί η μόνιμα. Η απόφαση της Επιτροπής Άμυνας και σας λέω ευθασώς ότι ο Υπουργός Άμυνας πληροφορήθηκε δύο φορές από τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας, τον κύριο Σιζόπουλο, την απόφαση της Επιτροπής, την ομόφωνη για κάποια θέματα, την πλειοψηφική για το θέμα αυτό, ότι αυτό είναι η τελική απόφαση. Οπότε αν πέστε μας τι θέλετε, να προχωρήσουμε μόνο με την Επιτροπή σε κάποια θέματα των ΣΥΟΠΟ και αεροδρόμια. Ή να το πάρετε στον πυρηγό να ξαναδείτε. Τι σας είπε. Πάντως τώρα δεν άφησε κάτι τέτοιο να νοηθεί, μάλλον το θέλει έτσι. Μα δεν το ανάφερε καν. Αυτό μας προβληματίζει. Μάλιστα. Και είναι κρίμα γιατί μέχρι σήμερα. Ό,τι έγινε στην Επιτροπή Άμυνας έγινε μετά από συνένεση. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι αυτά τα θέματα δυστυχώς για πρώτη φορά τα συζητούμε δημόσια. Όλα αυτά. Η συζήτηση ολοκληρωνόταν στην Επιτροπή να μην βγαίνουν προς τα έξω. Για να μην δημιουργούμε ένα λοιπόν, αναστάσεις. Κύριε Κώστα, επειδή βλέπω και το χρόνο, έτσι απλώς κάτι τώρα, μιας και το θίξαμε και έχει δίκιο εδώ ένας ακροατής, και να κλείσουμε με αυτό. Λέει, εγώ είμαι 50 χρονών, λέει ένας ακροατής, σε λίγο απολύομαι και από την εθνοφυλακή και δεν γνωρίζω τι είναι η πολιτική άμυνα. Όλα αυτά τα χρόνια, λέει, ρωτώ πού πρέπει να πάει η οικογένειά μου σε περίπτωση πολέμου για να πάω εγώ στη θέση μου, που μου λένε, και ακόμη η απάντηση λέει δεν πήρα. Είναι και αυτό ένα θέμα με την πολιτική. Σωστό. Από ό,τι γνωρίζω, με τις λίγες γνώσεις που έχω, είναι ότι σε κάθε συνοικία, σε κάθε περιοχή, υπάρχουν ορισμένοι χώροι στους οποίους. Υπάρχουν, ναι. Το θέμα είναι ο κόσμος, ό,τι συνεχώς μας λένε ότι δεν ξέρουν. Εντάξει. Να σου πω κάτι χαριτολογώντας. Όχι μόνο που θα πάνε, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, δεν γνωρίζουν. Πολλές φορές θυμάστε ότι έγινε θέμα για τις σιρήνες, ότι αλλού ακούνται, αλλού δεν ακούνται. Έχει πολλά ζητήματα που έχουμε να δούμε και με την πολιτική να μην. Επίσης πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, επειδή έχω στρώσει γενικό πρόσωπο που είναι εθελοντής αξιωματικός στην πολιτική να μην και γνωρίζω τα προβλήματα. Έχω σοβαρότατα προβλήματα και μήκαμε να μην τύχει οτιδήποτε. Πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό μια φορά να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κώστα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είδαμε και το μήνυμα του ακροατή. Άλλο ακροατή λέει θα μπορούσαν και οι Ιαχωβάδε να υπηρετούν στην πολιτική άμυνα, γιατί δεν είναι άρρωστοι, λέει άλλο ακροατή. Για του υπουργού που κάνουν μονόλογο, ήταν η άποψη. Είπε ο υπουργό ποια είναι η θέση, ποιο είναι το νομοσχέδιο και μετά ήταν ο κύριο Κώστα και έδωσε και τη θέση του ΑΚΕΛ. Δεν γίνεται να μην ακούμε και τους υπουργούς. Στο κάτω-κάτω ακούσατε και βγάλατε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Όχι,
Ρωτάει η ακροατής, η πολιτική άμυνα λέει θα λειτουργεί με ψυχοπαθείς και έχει, το έχει σε εισαγωγικά. Αυτό είναι το θέμα, ότι υποτίθεται θα πηγαίνουν στην πολιτική άμυνα αυτοί που δεν έχουν πραγματικό όντως πρόβλημα, αλλά για διάφορους λόγους δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του στρατού. Δεν σημαίνει ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα με την έννοια που μπορείτε να αντιληφθείτε. Ακούσατε όμως και ποια είναι η άποψη τουλάχιστον. Όπως είπε ο κύριος Κώστα, εκφράζει και είναι και η άποψη του Δίκου αυτή, ότι δεν πρέπει να προχώρησουμε με αυτό. Δημιουργούμε στρατιώτες δύο ταχυτήτων και εκφράζουν φόβους ότι θα ανοίξουν τους ασκούς του όλου. Θα πηγαίνουν όλοι και θα λένε δεν μπορώ, δεν μπορώ να κρατώ όπλο, δεν μπορώ να βάλω στολή και πάρτε με στην πολιτική άμυνα. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το BMW 218i Active Tourer. Έχει χώρο για κάθε σας επιθυμία. Και στην μπάλα. Μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Και να δούμε ότι έκλεισε η πόρτα για τον Χριστοφόρου όσον αφορά την ηγεσία, την τεχνική ηγεσία της εθνικής μας ομάδας. Ναι. Επίσημα πλέον, εξώ. Επίσημα πλέον από χθες το μεσημέρι. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που είχαν αρκετοί συνάδελφοι και εμείς μαζί εδώ. Τα λέγαμε χθες ότι υπήρχε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ότι ο Χριστάκης Χριστοφόρου θα αποτελούσε παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Κάτι που επιβεβαιώθηκε το μεσημέρι με σχετική ανακοίνωση της ΚΟΠ. Ο Χριστάκης Χριστοφόρου. Κοινή συνενέση, η Κατρίνα μου. Κοινή συνενέση. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Αν θυμάσαι πριν από μερικούς μήνες και το όνομα του Πάμπου Χριστοδούλου είχε παίξει για την Εθνική, ξανά, ναι. Ναι, πριν κλείσει στην Ομόνια και μάλιστα τότε και μέσω του Άστρα βγήκαν και το διέψευσαν το θέμα. Όμως η δήλωση που έκανε ο Πάμπος Χριστοδούλου πριν από μερικές μέρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μόνια News και επιβεβαιώνει ουσιαστικά την πληροφορία που είχαμε τότε ότι είχε προσεγγιστεί για να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Οπότε το θέμα Χριστάκη Χριστοφόρου δεν είναι κάτι που εκπλήσει. Είχε τεθεί θέμα, φαίνεται, μέσω της τάξης της ΚΟΠ και πριν από μερικούς μήνες. Το θέμα είναι ότι μπορεί να έχει τις δικές του ευθύνες ο κ. Χριστάκη Χριστοφόρου, αλλά κατά την άποψή μου δεν φταίει μόνο αυτός, είναι πολλά. Η εθνική μας ομάδα δεν ήταν καλή απέναντι σε μια ερασιτεχνική ομάδα όπως είναι το Γιβραλτάρ. Και παρολίγο να κάνει τη ζημιά και να πανηγυρίσει και τον πρώτη σε επίσημο βαθμό πάνω στην Κύπρο. Ευτυχώς δεν συνέβη αυτό, όμως η απογοήτευση παρέμεινε. Παρά την νίκη μας με 2-1, οι διεθνείς δεν απέδωσαν αυτά που καθόλου θα θέλαμε όλοι. Ναι, δεν ήταν καθόλου καλή. Και έχω πει ερασιτεχνική ομάδα την ομάδα του Γιβραλτάρ, γιατί μια χώρα το Γιβραλτάρ είναι καμιά 30.000 και αν δεις ποιοι έπαιζαν μπάλα, τότε θα πεις ναι, είναι ερασιτεχνική ομάδα. Όταν έχεις έναν υδραυλικό, έναν ο οποίος εργάζεται, είναι στο reception ξενοδοχείου, ένας ο οποίος είναι ταχυδρόμος, δηλαδή ο καθένας καθένας από αυτούς παίζει μπάλα γιατί αγαπά το ποδόσφαιρο και λίγο έλειψε να κάνουν, όπως είπα, τη ζημιά. Μπορεί να μην συνέβη αυτό, όμως δεν άρεσε η εθνική μας. Κατά την άποψή μου ευθύνη έχουν και οι διεθνείς, γιατί μπορεί να την πληρώνει ο κύριος Χριστάκης Χριστοφόρου, αλλά κατά την άποψή μου ευθύνες έχουν και οι διεθνείς, οι οποίοι θα έπρεπε να δουν πιο σοβαρά το παιχνίδι αυτό. Φάνηκε, μπορεί να μην το παραδέχθηκαν, αλλά φάνηκε ότι υπήρξε υποτίμηση. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποια ονόματα, αλλά νομίζω ότι είναι
δύσκολο. Ας πούμε το όνομα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς έπαιξε, είδαμε και του Άγγελο Αναστασιάδη. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, θα υπάρχει χρόνος. Αυτό που ξέραμε είναι ότι μέχρι το επόμενο παιχνίδι η Κύπρος θα έχει νέο τεχνικό, που είναι με τη Βοσνία Ζεβοβίνη στις 31 Αυγούστου. Οπότε αν υπάρχει ένα περιθώριο 2,5 μηνών περίπου, θα περιμένουμε. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, εχθές υπήρξε ένα θέμα Νταπίζα Νούνο Ασίς, Νίκος Νταπίζας Νούνο Ασίς. Εντάξει. Είδα μια ανάρτηση του Ασίς που λέει ναι, ότι... πριν την ανάρτηση του Ασίς, ο κύριος Νταπίζας είχε τοποθετηθεί για μια συνέντευξη που είχε δοθεί από τον, παραχωρηθεί από τον κύριο Κάρβερ πριν από αρκετές εβδομάδες. Σε μια σελίδα, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, ποια σελίδα ήταν. Τέλος πάντων, δόθηκε μια συνέντευξη από τον... δεν θυμάμαι αν ήταν το πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι. Και δόθηκε η συνέντευξη του κυρίου Τζον Κάρβερ, λέχθηκαν αρκετά πράγματα τέλος πάντων, και έδωσε την απάντησή του ο κύριος Νίκος Νταπίζας, και μεταξύ άλλων έγραψε και για το θέμα Νούνο Ασίς και είπε χαρακτηριστικά ότι στο λογαριασμό του στο Facebook, είπε ότι όσοι αθετούν και δεν δίνουν σημεία ζωής, όχι μία αλλά δύο φορές, τις καταληκτικές ημερομηνίες ενεργοποίησης της ανανέωσης συμβολαίου που έχουν προφορικά συμφωνήσει με πρόσχημα την αναμονή του συνεργάτη τους από την Κίνα ώστε να αποφασίσουν για το μέλλον τους, δεν έχουν θέση σε καμιά ομάδα που εγώ είμαι στέλεχος και σέβεται την ιστορία της. Αυτό ήταν, αφορούσε τον Ασίς. Και η απάντηση του Νούνο Ασίς είπε ότι ουσιαστικά, όπως φάνηκε από τον πρώην τεχνικό διευθυντή, ναι, είναι κάποιος που ποτέ δεν έπρεπε να ήταν μέρος της ιστορίας αυτού του μεγάλου ιστορικού και υπέροχου συλλόγου. Ουσιαστικά είπε ότι ο Νίκος Νταπίζας δεν έπρεπε ποτέ να ήταν μέρος της ιστορίας της Ομόνιας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια. Πάντως ο κύριος Νταπίζας είπε ότι θα υπάρξει συνέχεια, γιατί θα ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος των τοποθετήσεών του, τα όσα λέχθηκαν τότε από τον κύριο Κάρβερ, και μάλιστα έχει αφήσει και κάποιες αιχμές και για τον δημοσιογράφο. Ήταν ενοχλημένος τέλος πάντων. Είχε κάνει ένα θέμα έτσι για τις ερωτήσεις. Τον ενοχλήσαν οι ερωτήσεις που έκανε ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Δεν ξέρω τέλος πάντων πώς πρέπει να γίνονται οι ερωτήσεις, και γιατί όταν έχεις να κάνεις με σοβαρούς ανθρώπους, νομίζω ότι ας πω μια ερώτηση. Πιστεύεις πως ο τρόπος που δούλευε ο Νταπίζας ήταν λανθασμένος? Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτή η ερώτηση έχει συγκεκριμένο στόχο ή αν... Νομίζω ένας δημοσιογράφος έχει δικαίωμα να κάνει τις ερωτήσεις, και εσύ έχεις δικαίωμα να απαντήσεις όπως πρέπει, να αποφύγεις την ερώτηση, να πεις ότι δεν θέλω να σχολιάσω ή το οτιδήποτε. Δεν μου αρέσει και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι συνάδελφος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που αφήνει να νοηθεί ο κύριος Νταπίζας. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, στα άλλα θέματα, Νίκος Παναγιώτου επέστρεψε στον Ερμία Ραδίπο για άλλη μια φορά. Και είναι αυτό που λέγαμε... Τρίτη φορά. Ναι. Νομίζω ότι η χημεία είναι με αυτόν. Φανιέρος Νίκος Παναγιώτου, Ερμής. Νομίζω ότι... Εντάξει, αν το δέχεται κάθε φορά αυτό το πήγαινε, αλλά δεν ξέρω πόσο... Εντάξει, η ουσία είναι ότι τα βρίσκουν και οι δύο, όταν εμάς μας ενοχλεί. Ναι. Σωστό. Αφού τους βγαίνει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να τους αρέσει αυτό το φεύγω, έρχομαι, φεύγω, έρχομαι. Είναι πιο δυνατό κάθε φορά. Ξέρεις, είναι όταν είναι όπως μια σχέση. Όταν δημιουργείται ένα θέμα και χωρίζεις, και μετά όταν επανέρχεσαι, γίνεται πιο δυνατό. Αυτό λένε τουλάχιστον αρκετοί. Στην Πάφο μας αποκάλυψε ο πρόεδρος σωματείου χθες στον Άστρα ότι θα είναι Λευκορώσος ο προπονητής. Δεν θέλησε να πει το όνομα. Να κάνουμε υπομονή, είπε, μέχρι την 21η Ιουνίου, και είπε μάλιστα ότι θα υπάρξει και παίκτης κράκτης. Θα υπάρξει όνομα το οποίο θα προκαλέσει αίσθηση στις τάξεις των φίλων του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα, 3η και 13η. Ελπίζω, δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Όχι, μια χαρά είναι η ημέρα, δεν έχουμε θέμα. Δεν είμαι κολλάμε. Προληπτική.
Μάλιστα. Λοιπόν, πού θες να πάμε? Μα για μας δεν είναι γρουσούζικη το 13. Όχι. Έχει κάτι θύρες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος. Φασουλάς ακόμη πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έτσι, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω πολλοί κόσμοι πανηγυρίζει το πρωτάθλημα και μάλιστα όταν είναι στο ΣΕΦ. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δικαιούνται και οι πράσινοι πανηγυρίζουν τίτλους στο μπάσκετ. Πού πάμε, ποια εφημερίδα? Sport 8 της αλήθειας θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ανοιχτή πληγή εθνική είναι ο τίτλος, με φωτογραφία του κυρίου Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Έφυγε ο Χριστοφόρου και ψάχνουν να βρουν τον επόμενο ομοσπονδιακό, από εκτός απρόπτου θα είναι ξένος, γράφει η Sport 8. Ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης ανέλαβε και πάλι δράση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να βρει τρόπο για να αλλάξει τα αρνητικά δεδομένα. Η προϊστορία λέει ότι η ΚΟΠ έχει αποτύχει να υλοποιήσει τον στόχο για να μπορέσει η Κύπρος να πάει μπροστά σε αυτό το επίπεδο. Βλέπουμε κάποιες άλλες χώρες οι οποίες προχωρούν. Η Ισλανδία, ας πούμε, είναι πολύ κοντά στο να γράψει νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Στον όμιλο και στα προκριματικά του Μουντιάλ, είναι μαζί στην πρώτη θέση με την Κροατία με 13 βαθμούς. Βεβαίως η Κροατία έχει την πρώτη θέση, η Ισλανδία τη δεύτερη, που οδηγεί σε αγώνες μπαράζ για πρόκριση στα τελικά. Υπάρχει δρόμος και μπορεί και δείχνει ότι θα το παλέψει για να γράψει μια σελίδα και να πάρει την πρόκριση σε τελικά Μουντιάλ. Είχε προσπαθήσει και πριν από μερικά χρόνια, πριν την πρόκριση της στα τελικά του Euro, ήταν πολύ κοντά, έχασε στο παρακάτι την πρόκριση σε τελικά του Μουντιάλ, και τώρα κάνει αυτή την προσπάθεια και πάλι για να εξασφαλίσει το εισιτήριο. Εκεί κάνουν βήματα προόδου. Είδαμε και την Ανδώρα μετά από 13 χρόνια να κερδίζει επίσημο αγώνα στα προκριματικά. Η Ανδώρα, η οποία ανήκει σε την Ουγγαρία, και ήταν χαρακτηριστικές οι εικόνες με τους ποδοσφαιριστές να κλαίνε, γιατί μετά από 13 χρόνια δεν είναι λίγο πράγμα να κερδίζεις, ναι. Σε επίσημο παιχνίδι. Και εμείς σκοθήκαμε να δούμε το Γιβραλτάρ. Ναι, εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Γι' αυτό και λέω ότι δεν φταίει ο Χριστάκης Χριστοφόρου μόνο. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Είναι και θέμα και οι διεθνείς μας έχουν τις ευθύνες τους και η ηγεσία της ΚΟΠ, και αυτοί θα πρέπει να δουν τι πρέπει να κάνουν για να αλλάξει, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Και να αγαπηθεί ακόμη περισσότερο η ομάδα μας που λέγεται Κύπρος, η εθνική μας ομάδα. Στα επόμενα 24 ώρα λύνεται ο γρίφος. Μπόι Βάτερμαν θα μάθει τον παρτενέρ του στο επίκεντρο, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να είναι ο Ούρκο Μπάρτο. Ελεύθερος από Μποαβίστε και οριστικά Γαλάζιος ο Σκέμπρι. Τα λέγαμε από χθες, συμφωνία για 2 χρόνια με τον Απόλλωνα. Μια δεκάδα από την Ισπανία συν την ομάδα των προπονητών ΙΑΕΚ. Ένα βήμα από τον τερματοφύλακα που θα κάνει δίδυμο με τον Παναγή στην Ομόνια. Περιμένει τους απόντες ο coach την ΑΕΛ, τα σύν και τα πλήν για τις μεταγραφές στην ανόρθωση. Αυτά έχει η Sport Day σήμερα και πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Είναι δικιά σου η εφημερίδα. Λοιπόν, στο γήπεδο. Σύντομα ο διάδοχος. Πλήρης επιβεβαίωση η χθεσινού μας ρεπορτάζ, λέει, για το τέλος Χριστοφόρου στην Εθνική. Νομίζω όλοι επιβεβαιώθηκαν, γιατί όλοι τα έλεγαν. Ελεύθερος και έρχεται για Απόλλωνα ο Σκέμπρη. Επέστρεψε στον Ερμείο Παναγιώτου. Δουλειά στην Πολωνία η ΑΕΚ. Σήμερα εξελίξεις με Αντωνιάδη. Τρέχουν. Στην ΑΕΚ ξεκινούν σύντομα, τέλος του μήνα. Και στην ΑΕΚ και στην ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ, μάλιστα. Έχουν υποχρεώσεις 29 Ιουνίου και οι δύο ομάδες θα μάθουν αντίπαλο 19 του μηνός, που θα είναι η κλήρωση. Και οι δύο ομάδες μπαίνουν, ναι. Μπαίνουν νωρίς. Λοιπόν, ναι. Ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο. Στον Πολίτη στην πίσω σελίδα παίζει μόνος ο Ιβάν. Οι ηθήνοντες της ΚΟΠ θα προσπαθήσουν να δελεάσουν το Σέρβο, αλλά όχι οικονομικά. Αρχηγός και στυλοβάτης των αποδυτηρίων χώρισαν οι δρόμοι του Νικολάκη με τον Ολυμπιακό. Νύχτα μαγική, νύχτα παναθηναϊκή, ακόμη το διασκεδάζουν. Από την αφόρητη ζέστη στη δροσιά, εντελώς διαφορετικό σκηνικό συνάντησε η ΑΕΚ. Μα γι' αυτό πηγαίνουν και έτσι σε άλλες χώρες οι ομάδες μας, για να μπορέσουν να κάνουν προετοιμασία, γιατί στην Κύπρο με 50 βαθμούς δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία. 50 τώρα, χαριτολογώντας, αλλά. Ναι. Αυτά. Η αίσθηση είναι αυτή, όταν έχουμε τα κίνητα 45. Δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία. Η αίσθηση είναι, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο από 50 βαθμούς. Και πάμε πού τώρα? Στη Χαραυγή. Περιμένει τους εκλεκτούς ο Πάμπος Χριστοδούλου. Εντείνει την προσπάθεια προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή 5-6 ποδοσφαιριστών που έθεσε ως πρώτη επιλογή για τη ελέγχωση του ρόστερ της Ομόνιας. Ώρα για δουλειά στην ΑΕΛ. Κινείται για την απόκτηση του Τζόρτσεβιτς Ολυμπιακός, του Φίλιπ Τζόρτσεβιτς.
Στην ΑΕΚ αποφασισμένη να παλέψει για τον Σέρχιο Αραούχο, στην Ελλάδα ο λόγος. Το εμπάρκο μεταγραφό δεν αφήνει πολλές επιλογές στη διοίκηση του Εθνικού Άχνας. Επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας ο Νίκος Παναγιώτου, στον Ερμή. Αποτελούν εμπόδιο για τη Νέα Σαλαμίνα στον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά οι παλιές οφειλές. Αισιοδοξεί ότι σε αμέσως επόμενες μέρες θα εξευρεθεί η λύση και έτσι δεν θα προκύψει άλλο πρόβλημα. Στην τελική ευθεία και μεταγραφές η ανόρθωση, ελεύθερος στο Σκέμπρι και πάει Απόλλωνα. Η 13χρονη που τρελαίνει κόσμο, η 13χρονη δικιά μας Παναγιώτα Χαραλάμπους, η Κύπρια, της σκοπευτικής οργάνωσης Λεμεσού, κέρδισε και το κύπελο Λάκης Ψήμολο Αφίτης στο ρεβόλο πιστόλι γυναικών. Χτύπησε 370 από τα 400. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό με το αεροβόλο πιστόλι. Δεν ξέρω, είμαι πολύ καλή με τα πιστόλια. Δεν είναι δίσκους που χτύπουν αυτοί. Αεροβόλο πιστόλι, όχι. Είναι το... άλλα πράγματα είναι που χτύπω. Εντάξει. Είναι... ούτε εγώ η κορακάκι δεν είχε πάρει το χρυσό στους Ολυμπιακούς. Ναι. Θα τα μάθουμε και αυτά. Και λοιπόν, κλείνουμε. Η 13χρονη, η οποία ναι, τρελαίνει κόσμο. Ο τίτλος παρελθόν και επίσημα ο Χριστοφόρου, στη Χαραυγή, αυτήν διαβάζουμε. Mm. Έπονται οι επόμενες μεταγραφές στο ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε με Κάστρο. Και στον Ολυμπιακό υπάρχει εμπάρκο μεταγραφών, όπως και στον Εθνικό Άχνας. Οπότε εδώ οι δύο ομάδες έχουν πρόβλημα και μέχρι το Γενάρη δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Πρώτη προπόνηση στην Πολωνία για την ΑΕΚ. Ζεστός για Λίβερπουλ ο Ντούσαν Ντάντιτς. Πάει για Τσέρια στον Βίλα. Συνεχίζει και τη νέα χρονιά ο Τζαλουίντσι Μπουφόν. Είναι πολύ καλό αυτό το νέο, γιατί για ακόμη ένα χρόνο μπορεί να είναι στα γήπεδα ένας τέτοιος σπουδαίος αθλητής. Είπε όμως ότι από του χρόνου 99,9% θα τερματίσει την καριέρα του. Είναι, λέει, σχεδόν σίγουρος. 99,9% λέει θα πω αντίο την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ναι. Λοιπόν, σπουδαίος αθλητής, πολύ σπουδαίος, νομίζω αφήνει τη σφραγίδα του. Λοιπόν, Κατρίνα μου. Ναι, αυτά... τα λόγια είναι περιττά όταν και σε μια ηλικία και βλέπεις σε αυτό το επίπεδο. Κλείνουμε με την εφημερίδα Goal News. Ο επόμενος, παρακαλώ, με φωτογραφία του Χρυστάκη Χριστοφόρου. Αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής μας ομάδα. Υπάρχει φωτογραφία από συναδέλφους. Τρέχουμε με λεωφορείο, λέει ο Μιχάλης Λουκά, πατώνοντας και αλλάζουμε οδηγό. Κάποιοι θεωρούν ότι η Κύπρος είναι η Βραζιλία της Μεσογείου. Προσλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Ο απολογισμός στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο είναι 2 νίκες επί του Γιβραλτάρ και 1 ισοπαλία, 3 ήττες. Ο κ. Χριστοφόρου έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν στην Εθνική Ανδρών, ως τα μελλοντικά στελέχη της Εθνικής μας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της ΙΚΟΠ. Πάνω-πάνω αριστερά πλησιάζει ο Αντωνιάδης, αυτό για την ΑΕΚ. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Αντωνιάδη. Ψάχνοντας τον Αντιγενιώτα, ο Μάριο Μπέιν καίγεται για την προσθήκη ενός πλάγιου επιθετικού. Άνοιξε ο δρόμος για τον Σκέμπρη στον Απόλλωνα. Ζυγίζουν όλα τα δεδομένα στην Ομόνοια. Υπάρχει συμφωνία με 5 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Ποτέ δεν έπρεπε να είναι μέρος της ιστορίας Ομόνοιας ο Νταπίζας, είπε ο Νούνο Ασίς. Αυτά γράφει ευχαριστώ. Ο τύπος σήμερα, Τρίτη και 13. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένα γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσαρκάν ως την Τηλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Τι συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο? Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι το ένθετό μας. Τι συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο και θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Αλεξάνδρα Τσαλίδου από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στην Λευκοσία. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλίδου. Καλημέρα σας, λοιπόν, και στους ακροατές σας. Τι έχουμε αυτή τη βδομάδα? Σημαντικά θέματα όπως το χάσμα ύψους 40% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεγαλώνει το χάσμα των συντάξεων. Οι γυναίκες γίνονται φτωχότερες στην τρίτη ηλικία. Ειδικά στην Κύπρο έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε, να έχουμε το μεγαλύτερο χάσμα, το οποίο ανεβαίνει σχεδόν στο 49%, ενώ η μικρότερη χώρα με το χάσμα είναι η Εστονία με 3,7%. Συζητήθηκε χθες και θα πιαστεθεί σε ψήφισμα σήμερα το θέμα αυτό. Οι ευρωβουλευτές
ζητούν τη μείωση των ανισοτήτων για, μεταξύ των, για τις συντάξεις γυναικών και αντρών, με την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε και τα συζητούμε πολύ καλά στην Κύπρο. Να υπάρξει σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για η συνεργασία και η παροχή κινήτρων προς τις γυναίκες για παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας στην εργασία. Διότι ξέρετε, οι γυναίκες διακόπτουν την εργασία τους λόγω μητρότητας ή για να φροντίσουν άλλους άλλα μέλη της οικογένειας τους. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις πάνω στη σύνταξή τους. Ζητά επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα της κάθε χώρας, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι ευάλωτες ομάδες. Και επίσης ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ακριβέστερη αξιολόγηση μεταξύ αυτών και την καλύτερη συλλογή και παρακολούθηση των δεδομένων. Σήμερα θα γιορταστούν τα 30 χρόνια του Erasmus Plus. Όπως γνωρίζετε, το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βοηθήσει πάνω από 9 εκατομμύρια ανθρώπους να σπουδάσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό τα τελευταία 30 χρόνια. Σήμερα σε μια τελετή στο Ενολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος Ταγιάννη και ο πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Γιούνκερ, θα απονείμουν 33 βραβεία σε 33 συμμετέχοντες από κάθε χώρα. Να πω ότι την Κύπρο εκπροσωπεί η κυρία Ξένια Κωνσταντίνου, είναι η πρόεδρος της Γοδησή, η οποία ως φοιτήτρια είχε πάρει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, γιατί να σας πω ότι στον προηγούμενο προϋπολογισμό έγινε μάχη για να κρατηθεί το κονδύλι του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή είχε προτείνει τη μείωση του και τα κράτη-μέλη. Ευτυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κράτησε, γιατί είναι ένα κονδύλι το οποίο βοηθά όχι μόνο τους νέους, αλλά και νέους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα για να αποκτήσουν δεξιότητες τις οποίες ίσως δεν μπορούν να αποκτήσουν στη χώρα τους. Τώρα, για μένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, απόσυρε την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Διεθνή Συμφωνία που έχει επιτευχθεί πέρσι στο Παρίσι. Αντιμετώπισε αυτή η απόσυρση την κατακραυγή και την κάθετη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι ηγέτες της έχουν δηλώσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει προσιλωμένη στα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής, γιατί πρόκειται για την ευημερία, την υγεία και το μέλλον των πολιτών της Ένωσης. Θα συζητηθεί στα πλαίσια της συζήτησης για την στάση του κυρίου Τραμπ, θα συζητηθεί επίσης ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, που είναι η μείωση των εκπομπών των ρήπων κατά 30% σε σχέση με το 2005. Πρέπει να σας πω ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα κατανέμει στην ουσία τον συνολικό στόχο της Ένωσης για τη μείωση κατά 30% σε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους. Δηλαδή κάθε χώρα θα έχει δεσμευτικούς εθνικούς στόχους που θα αφορούν τομείς όπως η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτίρια, η διαχείριση των αποβλήτων. Αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν και το 60% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και πέραν αυτού, θα επέλθει και με έναν κανονισμό η απλούστερη επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών. Δηλαδή, πλέον δεν θα έχουμε το α3-συν, α2-συν, α-συν. Θα αλλάξει η σήμανση των συσκευών και θα ξεκινά από το α που θα σημαίνει η πιο οικονομική σε κατανάλωση ενέργειας, μέχρι και τον G, η οποία θα είναι και η πιο ενεργοβόρα συσκευή, για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να επιλέγουν γνωρίζοντας την κατανάλωση ρεύματος που θα πληρώνουν για την κάθε συσκευή, αλλά και ως πολίτες συνειδητοί να επιλέγουν με βάση την προσπάθεια που τη συλλογική για να μειωθούν οι ρήποι και οι εκπομπές αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαλίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά στο ένθετο μας τι συζητείτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Αλεξάνδρα Τσαλίδου, από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στην Κύπρο.
Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνδεθούμε με Ελλάδα, με τον Γιάννη Φασουλά, να δούμε. Δυστυχώς έχουμε μια γυναίκα νεκρή, δεκάδες άνθρωποι τραυματισμένοι στην Μυτιλίνη από τον ισχυρό σεισμό, τον χθεσινό. Να δούμε τι λένε και οι επιστήμονες. Κάποιες ανησυχίες ότι μπορεί να μην ήταν ο κύριος σεισμός ο εχθεσινός. Θα τα πούμε όμως σε πάρα πολύ λίγο. Δεν θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Έχουμε μια είδηση για έκρηξη μηχανισμού στις 3 τα ξημερώματα στον αστυνομικό σταθμό των βάσεων Δεκέλιας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο ανταποκριτής μας ο Τάσο Περδίος στην Λάρνακα. Καλή σου μέρα, Τάσο, από τη Λευκοσία. Καλημέρα, Έλπης. Καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε τραυματία? Ναι. Όχι, υπήρχε ένας αστυνομικός στην πύλη όταν έγινε η επίθεση γύρω στις 6 ημερώματα, αλλά δεν υπάρχει τραυματισμός ευτυχώς. Για την ακρίβεια, όπως πληροφορούμαστε, πρόκειται για επίθεση με χειροβομβίδα εναντίον του αστυνομικού σταθμού της Δεκέλιας, η οποία, όπως έχω πει, έχει γίνει στις λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα. Η σκηνή είναι ακόμα αποκλεισμένη και διερευνάται η υπόθεση και, όπως πληροφορούμαστε, δεν αποκλείεται τα κίνητρα να βρίσκονται και πίσω από, από την εκστρατεία καταπολέμησης της λαθροθυρίας Αμπελοπουλιών. Τα Αμπελοπούλια δηλαδή ρίχνουν βόμβες? Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Έριξαν, είπες, τι έριξαν, Τάσο? Χειροβομβίδα. Είναι επίθεση με χειροβομβίδα στην πύλη του αστυνομικού σταθμού της Δαγγέλιας. Μάλιστα. Λες και εσύ, άρα η είδηση, γιατί έβλεπα τώρα όλα τα site ότι έχουμε έναν αστυνομικό τραυματισμένο, δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι επιβεβαιωμένο. Ελαφρά τραυματίας, αν είναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει, αντιλαμβάνομαι σίγουρα το μεσημέρι με την Οριάνα θα πείτε περισσότερα. Θα πούμε περισσότερα το μεσημέρι. Ευχαριστώ, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στην Ελλάδα. Είναι ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη, καλή σου μέρα. Βέβαια δεν είναι καθόλου καλή μέρα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη σε σχέση με την... Και ας ελπίσουμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός, Γιάννη, και δεν... Ναι, αυτό ναι. Είναι το θέμα τώρα, ναι. Διότι θα ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί υποθέτω ότι θα έχεις αναφερθεί στο μία νεκρή που υπάρχει... Ναι, και περίπου 15 τραυματίες. Κάποιες τραυματίες και κάποιους άλλους στην Ευρώπη. Και ένα χωριό ισοπεδώθηκε, είναι οι εικόνες που βλέπω από την ΕΡΤ, πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που βλέπω. Ναι, έχει ισοπεδωθεί το χωριό, το οποίο το είχε χτυπήσει ο σεισμός πριν από 172 χρόνια πάλι. Λοιπόν, μια και το ανέφερες, η εκεί πάθησα τη λένε σεισμολόγοι, υπήρχαν σπίτια τα οποία ήταν παλιά, παλιάς αρχιτεκτονικής, και αυτό το λόγο λοιπόν τα σπίτια αυτά δεν άντεξαν. Από τα 6,1, 6,3 λένε οι άλλοι, εννοώ το Ενδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας δίνει 6,3, άλλα ινστιτούτα δίνει 6,1, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ισχυρότατο, και όχι απλά ισχυρό, ένα ισχυρότατο σεισμό. Και στο λέω διότι έχω ζήσει και έχουμε ζήσει εδώ στην Αθήνα τα 5,9, λοιπόν, τα οποία ισοπαίδωσε τότε την Δυτική Αττική. Λοιπόν, φαντάζεσαι να δεις πόσο ισχυρός μπορεί να είναι το 6,1 ή το 6,3. Λοιπόν, ισοπεδώθηκε λοιπόν στην ουσία αυτό το χωριό. Έχει εκενωθεί, δεν μένουν πλέον οι κάτοικοι εκεί. Έχει κινητοποιηθεί ο στρατός και οι δυνάμεις της υπηρεσίας πολιτικής οι δυνάμεις του κράτους προκειμένου να τους προσφέρουν τις απαραίτητες βοήθειες. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα χωριά τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στην Λέσβο, και υπάρχει κλιμάκιο αυτή την ώρα εκεί από την κυβέρνηση με επικεφαλή τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από τη μια, αλλά και κλιμάκιο μηχανικών από την άλλη, οι οποίοι θα δώσουν οδηγίες για το αν θα πρέπει ποια από αυτά τα σπίτια να εγκαταληφθούν και ποια θα πρέπει να κατοικηθούν στη συνέχεια. Λοιπόν, αλλά να έρθουμε σε αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως σε σχέση με τους σεισμολόγους. Οι σεισμολόγοι είναι επιφυλακτικοί. Όλοι τους, από ό,τι έχω δει τις δηλώσεις, και αν δεν περάσουν οι πρώτες 48 ώρες, δεν εμφανίζονται καθησυχαστικοί, διότι θέλουν να είναι βέβαιοι ότι αυτός ο σεισμός ο χθεσινός, το μεσημέρι γύρω στις 3.30-4 η ώρα, είναι και ο κύριος σεισμός. Βέβαια, έχουν ακολουθήσει με τα σεισμοί από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα, με έναν το μεγαλύτερο να φτάνει 4,1-4,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά θέλουν να περάσουν αυτές οι κρίσιμες ώρες για να βεβαιωθούν, γιατί η συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή, μιλάω και για την πλευρά της Τουρκίας, είναι γνωστό ότι φέρνει πολύ μεγάλους σεισμούς και καταστροφικούς σεισμούς. Κάνοντας μία
Ανακεφαλαίωσης λέμε λοιπόν ότι σεισμός ήταν 6,1, επίκεντρο 36,4 χιλιόμετρα νότια της Μυτιλίνης, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλωμαρίου, στις 3:28 χθες το μεσημέρι. Νεκρή μία 43χρονη μητέρα δύο παιδιών, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, 15 τραυματίες περίπου, αλλά τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Ένα χωριό ισοπεδωμένο, Ιδρύσα. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές επίσης στα πλωμαριτοχώρια. Έχουμε επίσης ζημιές ακόμα και στην πόλη της Μυτιλίνης. Όσον αφορά το χωριό Βρύσα, το 80% των σπιτιών έχουν πλέον καταστραφεί. Από εκεί και πέρα, στο Πλωμάρι και την επαρχία Πλωμαρίου έχουν υποστεί ζημιά σπίτια, εκκλησίες και άλλα κτίρια. Και βέβαια γίνεται αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της, του κράτους, από την πλευρά των μηχανισμών του κράτους και κυρίως του στρατού, προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα νησί το οποίο ζει αυτή τη στιγμή δύο τραγωδίες. Η μία είναι οι πρόσφυγες και την ίδια ώρα έχουμε τους ίδιους τους κατοίκους να είναι πρόσφυγες στον ίδιο τον τόπο τη στιγμή που ξεσπιτώνονται από τα σπίτια τους και αναγκάζονται πλέον να είναι εκτός σπιτιών, να ζουν σε γήπεδα, να ζουν σε σκηνές, να ζουν οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να περάσουν αυτές οι κρίσιμες ώρες. Αλλά θα ζήσουν για πολύ καιρό, από ό,τι φαίνεται, γιατί θα περάσει χρόνος μέχρι να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές και να ξαναγίνουν χωριά τα χωριά που ισοπεδώθηκαν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Σίγουρα το μεσημέρι με την Οριάνα θα πείτε περισσότερα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε οτιδήποτε άλλο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά από τον Γιάννη Φασουλά, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος. Λίγες διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Σπύρο Σωτηρίου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Άστρα 92.8 και διαδικτυακά. Παίζει δυνατά.